Hey. Do you want to die? Tata. Ice. Beat. Ice. Beat. Ta. Ice. Beat. Ta. Ti. Ice. Beat. Ice. Beat. Ice. Beat. Ta. Ti. Amen. Now dead. Μαγκαζίνο Life. Είδαμε τους μικρούς καρατέγκα. Κοντά μας ο Φώτης Λεκάκος, πρωταθλητής Ελλάδος στο καράτε και η μικρή καρατέγκα. Είδαμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από αυτό που θα δούμε σήμερα, γιατί θέλουμε να μάθουμε πάρα πολύ πώς ξεκινάει το καράτε από την Κούνια. Και βλέπω πολλά κορίτσια εδώ και αυτό μου κάνει εντύπωση. Εσένα πώς σε λένε? Μαρίνα. Μαρίνα, πόσο καιρό κάνεις καράτε? Δύο χρόνια. Ναι. Και σ' αρέσει? Ναι. Πάρα πολύ? Ναι. Τέλεια. Εσένα πώς σε λένε? Παναγιώτα. Παναγιώτα, πόσο καιρό κάνεις καράτε εσύ? Τρία-δύο, κάπου εκεί. Τρία-δύο, πάρα πολύ ωραία. Πάντα σε είδα ότι έτσι είσαι πολύ καλή. Η Αναστασία, να πούμε ότι είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος στο αγώνισμα της μάχης, του κούμητε που λέμε. Η Αναστασία. Η Αναστασία. Αχ, τώρα πέρασε από εδώ. Πρωταθλήτρια. Ναι. Φοβερή. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά, γιατί έχετε ακόμα πάρα πολλά να μας δείξετε σήμερα. Κύριε Λεκάκο, θα σας δούμε μετά και θα μιλήσουμε και έτσι για το καράτε στην παιδική ηλικία, από την Κούνια κυριολεκτικά, και θα δούμε και άλλες ηλικίες. Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας, γιατί είναι πολλά σήμερα. Αχ, κοιτάξτε τα, φοβερά, φοβερά. Πολλές γυναίκες. Πολύ καρατέγκα από την Κούνια. Οι γυναίκες είναι δυναμικές, αγάπη μου. Πολλές γυναίκες στο άθλημα βλέπω, πολλές. Και ωραίο άθλημα. Δυναμικές θα βγουν οι γυναίκες αυτής της γενιάς. Έτσι. Αλίμονο που είναι τολμήσει να τα βάλει μαζί του. Ακριβώ. Φοβερή εκτόνωση. Είναι εκτόνωση, είναι γυμναστική. Θα τα πούμε και στη συνέχεια σίγουρα με τον προπονητή του, τον κύριο Λεκάκο, γιατί θέλουμε να τα μάθουμε όλα. Τώρα όμως θέλουμε και να μάθουμε τι θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή εδώ, που θα σας κρατήσουμε 2 ώρες συντροφιά. Θα σας πω σε ένα θέμα που πραγματικά το ζήλεψα. Το ζήλεψες? Το ζήλεψα. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα με μία ζητιάνα, το οποίο όμως θα αποδειχθεί ότι δεν ήταν ζητιάνα. Μεγάλο στόχο έχεις για τη ζωή σου, βλέπω. Ήταν πολύ ωραίο, αν δεις το τέλος, να μην το αποκαλύψουμε ακόμα, αλλά θα δεις πώς το είχε στήσει όλο αυτό το σκηνικό. Εγώ είμαι περίεργη ζητιάνα, πάντως, να δω γιατί ζήλεψες τη ζητιάνα. Όχι, δεν ζήλεψα τη ζητιάνα. Την απάτη, ζήλεψα. Είσαι στην τηλεόραση, καλημέρα. Ζήλεψα το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ ζήλεψες. Βεβαίως. Πες το, διευκρίνησε το, γιατί δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ζήλεψες από όλα. Ζήλεψα το ρεπορτάζ. Για να δούμε λοιπόν τι έχεις να μας πεις μετά. Θα δούμε τι ξεχνάνε οι επιβάτες μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ούτε που πάει ο νους σας, τα πιο περίεργα πράγματα. Mm. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, θα το δούμε σε λίγο. Τι εννοείς, τα πράγματα που ξεχνάνε και που ξαναβρίσκουν ή αυτά που μένουν στα ξεχασμένα? Όχι μόνο πράγματα, θα το δούμε. Σας το φιλώ και εγώ για έκπληξη. Πολλές εκπλήξεις μου είσαστε. Η μία ζηλεύει, η άλλη έχει έκπληξη. Πολύ ωραία. Και θα πάμε και στην Βοστόνη, θα δούμε όλες τις εξελίξεις για την υγεία της 16χρονης Μυρτούς. Έχουν γίνει πολλά πράγματα εκεί.
Όλη την εβδομάδα είναι ένα θέμα έτσι που μας απασχόλησε πολύ. Ήταν αυτή η έκκληση από τους γονείς της Μυρτούς να μαζευτούν τα χρήματα που είναι αναγκαία για να αγοραστεί ένα μηχάνημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι για την Μυρτό. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις και θα συνδεθούμε και με την Αμερική για να μάθουμε τι έγινε ακριβώς, διότι έγινε ένα φιλανθρωπικό εκεί. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Από την Ομογένεια, στη Βοστόνη. Η Μυρτό είναι εκείνο το κορίτσι που έπεσε θύμα του δράκου της Σπάρου, έτσι όπως αποκαλείται, του Πακιστανού. Τον Ιούλιο του 2012. Ακριβώς, και βρέθηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και το παιδί έχει μεταφερθεί στη Βοστόνη, όπου βρίσκεται σε θεραπεία για να αποκαταστήσει ό,τι για να αποκατασταθεί. Η Ομογένεια, λοιπόν, εκτός από αυτό που στηρίζει αυτή την προσπάθεια, την αξιόλογη, θα στηρίξει και την Εθνική Ελλάδος που πάει Βραζιλία. Και νομίζω πρέπει να μάθουμε σάμπα. Γιατί το καλοκαίρι του 2014 πρέπει να πάμε στα γήπεδα της Βραζιλίας. Αφού μας έχεις δείξει τους φελούς, αφού μας έχεις δείξει, τι άλλο μας έχει δείξει. Σούρχεται. Το popcorn μας έχει φτιάξει popcorn μέσα σε κονσέρβα. Το επόμενο στάδιο είναι να μάθεις τώρα σάμπα. Δικό σου. Έτσι. Ξεκινάμε. Είναι να μάθεις σάμπα. Γιατί πώς θα πας. Πώς θα πάω. Δεν γίνεται. Φύγαμε για Βραζιλία. Και να ετοιμαστούμε, γιατί θα είναι καλοκαίρι και θα κάνουμε και τα μπάνια μας, φαντάζομαι. Και το Βραζιλιάνο μαγιό θα πάει και θα έρθει, αλλά σας έχω το καλύτερο θέμα από όλα όσα λέτε. Γιατί έχετε λεφτά. Έχετε 1.200 ευρώ να δώσετε για να κάνετε μάσκα από χρυσό. Σίγουρα όχι. Όχι. Ποιος έκανε τέτοια μάσκα και έδωσε 1.200 ευρώ. Πάρα πολύ γνωστή. Πολύ γνωστή. Έδωσε 1.200 ευρώ. Τι Ντάγκα Ντούγκα. Για επέμβαση. Για όχι επέμβαση. Μάσκα με χρυσό. Τι μάσκα, μάσκα ομορφιάς. 24 κρατείων. Ακριβώς. Τι βάλανε κάτω. Κανονικό. Έχουμε τον ντοκουμέντο εμείς. Θα σας το δείξουμε. Και θα πάθετε σοκ. Είναι γνωστή. Είναι γνωστή, γνωστότατη. Μα. Είναι μια γυναίκα που την ξέρεις, δεν είναι. Δηλαδή, δεν πάει. Είναι χρυσό, χρυσό. Χρυσό 24 καρατίων. Είναι δυνατόν. Αν αυτό δεν είναι πρόκληση έτσι σημερινές εποχές, τότε δεν ξέρω τι είναι. Τα έχει τα λεφτά και τα δίνει. Πάντως, αφού θα έχουμε πάει Βραζιλία και αφού δεν είμαστε τρελοί να πάμε να κάνουμε μάσκες προσώπου από χρυσό. Θα πάμε με τα 1.200 ευρώ στη Βραζιλία. Α? Με τα 1.200 ευρώ που θα δώσει, θα πάμε Βραζιλία. Εγώ είμαι λίγο υπέρ της κυρίας, αφού τα έχει τα λεφτά, γιατί τι με τα δώσει. 1.200. Πάντως, με πολύ λιγότερα, σήμερα θα φτιάξουμε φακές πράσινες. Έχει έρθει η Σοφία εδώ κοντά μας. Και θα φτιάξουμε στην κουζίνα της εκπομπής μας φακές πράσινες. Κάνουν και καλό. Θα ανακυκλώσουμε τα παλιά μας τα καλλιντικά. Πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί πολλές φορές σίγουρα και εσείς έχετε αναρωτηθεί τι κάνω, ας πούμε, ένα καλλιντικό το οποίο έχει στεγνώσει, έχει παλιώσει, το έχουμε βαρεθεί. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να ανανεώσετε, να ανακυκλώσετε τα παλιά σας καλλιντικά. Ωραίο αυτό, γιατί βάζει και ηρεμής και τσέπη για τον αντρών, έτσι. Γιατί από καλλιντικά είστε full. Κουβαλάτε τα πάντα. Κάνουμε. Κουβαλάμε τα πάντα, ναι. Πριν πάμε να χορέψουμε σάμπα, έτσι, θέλω να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Είναι το 211-55-55-50. Είπα πολλά πεντάρια. Όχι, 2-11-55-55-50 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής. Το οποίο καλείται για να παίξουμε μαζί μουσικό quiz με τον Στέφανο, διότι έχουμε και σήμερα πάρα πολύ ωραία δώρα να σας δώσουμε. Να σας θυμίσω και το Facebook και το Twitter της εκπομπής, έτσι από το οποίο μπορείτε να μας παρακολουθείτε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και όλη την εβδομάδα που ανεβάζουμε διάφορα θεματάκια. Είναι μαγκαζίνο live, μία λέξη, πληκτρολογείτε και θα μας βρείτε. Σάμπα de Janeiro. Σάμπα, χορέψαμε την Τρίτη μέσα στη Ρουμανία, αφού κατάφερε η Εθνική να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, δηλαδή να αναδειχθεί ισόπαλη 1-1, γιατί στον πρώτο αγώνα στην χώρα μας, στο Καραϊσκάκι, κερδίσαμε 3-1. Οπότε με το αποτέλεσμα αυτό περάσαμε και πήγαμε στα τελικά του Μουντιάλ του 2014. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για τους Έλληνες λίγο να ξεφύγουμε από τη μιζέρια μας. Ναι, 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 αυτό και να πανηγυρίσουμε. Εντάξει, δεν είναι. Τι να κάνουμε, παιδιά, ο αθλητισμός είναι ένα άλλο κομμάτι. Έχουμε 500 προβλήματα. Τώρα να καθόμαστε ποιος κλωτσάει την μπάλα, πόσα παίρνει. Και, δηλαδή, εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, δεν είναι όμως η εθνική μας. Είναι λόγος για να χαρούμαστε και λίγο πρόσκαιρα. Δεν μπορεί να χαρεί η γυρία που δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά της ούτε με αυτά. Έχεις δίκιο με αυτό που λέει, Στάθη. Απ' την άλλη όμως, μας τονώνει λίγο έτσι να ανεβάζει λίγο το ηθικό. Τουλάχιστον πάμε σε κάτι μπροστά. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει η Γιώργο. Και τώρα. Ο
24χρονος center back της Tottenham, οι Έλληνες εκδρομής παρόντες άλλη μια φορά. Η πιο μεγάλη μάχη του πολέμου μόλις άρχισε. Ψάχνει τον Μήτρογλου που είναι σε κανονική θέση. Κώστας Μήτρογλου, 0-1! Yes! 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 Στο 23! Ας πάρει και κίτρινη κάρτα και πράσινη και πορτοκαλί που κουβαλάει το Σιμεάκι. Τον βρήκε ο Καραγκούνης με, μια εκπληκτικού συγχρονισμού πάσα. Έσπασε τη γραμμή του offside ο Ρουμάνων. Και τώρα ο Μανιάτης του γυαλίζει το παπούτσι. Ρουμανία 0, Ελλάδα 1. Αυτόν φοβούνταν, από αυτόν την παθαίνουν. Για τον Ρουμάνο. Ξανά η πάσα του Καραγκούνη. Έχει αποκοιμηθεί ο δεξιός μπακ ο Άλεξ Ματσέλ και γονατίζει με απόγνωση, τραβάει τα μαλλιά του προτού βάλει τον κόλο Μήτρογλου. Είναι καταπληκτικό. Πιστεύουν και οι ίδιοι ότι δεν το γλιτώνουν. Από τη στιγμή που έφτασε από τον Καραγκούνη η μπάλα στο Μήτρογλου, όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το 8ο γκολ του Κώστα Μήτρογλου σε 28 συμμετοχές με την εθνική. Και εδώ το αυτό γκολ. Δεν μπορούσαν να το βάλουν. Αυτοί το βάλαμε μόνοι μας στο 55, σε μια φάση που η Ελλάδα πρακτικά εξουδετέρωσε την πολύ καλή ρουμανική επίθεση. Σάμαρης, η σφυρίχτρα στο στόμα του Μίλοραντ Μάζιτς. Η Ελλάδα στο παγκόσμιο κύπελο του 2014. Μετά από 15 μήνες, ένας αγώνας που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2012 στη Ρίγα. Η στιγμή της ανταμοιβής, της χαράς των πρωταγωνιστών, μια χαρά που γίνεται χαρά όλου του ελληνισμού. Μυστικό, θα πάει και το 16 στο ευρωπαϊκό. Για το 18 δεν ξέρω, είναι πολύ μακριά. Και τώρα θα υποστεί το μαρτύριο. Πριν από το ταξίδι στη Βραζιλία. Ολέ, ολέ, ολέ. Εντάξει, μια χαρά την παίρνεις. Εντάξει, εγώ δεν την έχω πάρει τη χαρά. Έλα, μωρέ, και εμείς το συνεχίσουμε γιατί θα τσακωθούμε μάλλον. Εντάξει, την παίρνει, δεν την παίρνει τη χαρά, ούτως ή άλλως τα χαρτιά μας κυνηγάνε όλη τη χρονιά. Και τι θα χαίρομαι, τους πλούσιους που θα πάνε στη Βραζιλία να δουν την εθνική. Εκεί ο κόσμος πεινάει. Εντάξει, τώρα μην είμαστε. Δεν χρειάζεται να πας. Αυτό είναι. Ας χαρούμε με κάτι, εν πάση περιπτώσει. Έστω στιγμή, ας χαρούμε. Ναι. Άσχημα θα είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πες τα κι μου. Όχι, δεν είναι πρωτάθλημα. Κύπελο. 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 Μου βάλετε δύσκολα. Μπράβο στην ομάδα μας, μπράβο και στον προπονητή τους. Και πάμε στο θέμα σου. Τι με έπιασε, με πιέσω βήχας τώρα, είμαι και λίγο κρυολογημένη. Θα με συγχωρέσετε για σήμερα. Θα πάμε τώρα να σας πω γιατί ζήλεψα την δημοσιογράφη που ανακάλυψε το θέμα. Διότι είναι μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη, η οποία. Εντάξει, είσαι. Εντάξει, τέλεια. Είναι λοιπόν μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη, η οποία πηγαίνει στον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης και ζητιανεύει έξω από τους μεγάλους οίκους. Βέβαια, να μου πεις που θα πήγαινε, γιατί ξέρω ότι εκεί πάνε οι πλούσιοι πελάτες. Έτσι ακριβώς. Όμως, όταν τελειώνει. Γι' αυτό ζήλεψες εσύ. Ακριβώς! Επειδή είναι απέξω από τους μεγάλους οίκους. Θες να παίρνεις μάτι τους μεγάλους οίκους, εσύ να βλέπεις τα συνολάκια. Καλά είσαι και τις φιλοδοξίες. Μια χαρά θέση εργασίας. Πραγματικά. Έχεις γοητευτεί, συγγνώμη, τη στρατηγική της κοπέλας αυτής. Δηλαδή, σε γοήτευσε όλο αυτό. Πες μας ειλικρινά. Πραγματικά ζήλεψα το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ μόνο. Φυσικά. Είσαι σίγουρη. Δεν ψεύδεσαι. Αχ, κάτι έχει πάθει ο Στάθης σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω. Πραγματικά, δεν μιλάω. Θέλω να σας πω λοιπόν. Ήταν ότι... λοιπόν έξω από τους μεγάλους οίκους μόδας. Ακριβώς, την Νέα Υόρκη. Την Ζητιάνα. Και μάζευε πάρα πολλά χρήματα. Και η δημοσιογράφος και το ρεπορτάζ αποκαλύπτει ότι μετά το τέλος της βάρδιας της εντός εισαγωγικών πήγαινε μέσα σε ένα βαν, άλλαζε, πέταγε τις πατερίτσες. Δίνονταν σαν μοντέλο. Και λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο για να καταλάβουμε, γιατί με έχεις μπερδέψει. Με έχετε μπερδέψει δηλαδή και οι δύο σας. Πάμε να το δούμε. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ έκαναν τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με πρωταγωνίστρια μία γυναίκα που ζητιανεύει στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
Κάθε μέρα αυτή η θλιβερή και αξιολύπητη γυναίκα περπατούσε με τις πατερίτσες της και κουνούσε το χάρτινο κύπελό της για χρήματα. Και το κύπελό της φυσικά γέμιζε. Yeah, here you go, okay. Η περιοχή όπου ζητιάνευε είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ακριβούς εμπορικούς δρόμους της Νέας Υόρκης, η Πέμπτη Λεωφόρος, με τους πιο διάσημους οίκους μόδας και πελάτες εύπορους και γενναιόδωρους. Ο ένας μετά τον άλλον της δίνουν χρήματα. Σε μέρες με πολλή δουλειά μάλιστα, μέχρι και 50 άτομα την ώρα δίνουν τον οβολό τους. Σίγουρα μοιάζει με μια απελπισμένη γυναίκα, αλλά λόγω αμφιβολιών, οι ξένοι δημοσιογράφοι αποφάσισαν να την ακολουθήσουν. Ξαφνικά την είδα να μπαίνει σε ένα φορτηγάκι και όταν βγήκε από αυτό έμοιαζε να είναι μία άλλη γυναίκα που περπατάει κανονικά και φυσικά χωρίς πατερίτσες. It's a miracle. Here she is, walking perfectly fine. And of course, the crutches are gone. Η κάμερα την ακολουθούσε για πολλά βράδια και την έπιασε επ' αυτοφόρο να διανύει δρόμους, να ανεβαίνει σκάλες, να συναντιέται με τις φίλες της, ακόμα και να ψωνίζει. Πώς το κάνει όμως αυτό? Όταν έρθει η ώρα για δουλειά, αλλάζει ρούχα στο πίσω μέρος του φορτηγού και είναι έτοιμη για μία άλλη μέρα εξαπάτησης. Αργότερα είπε στη δημοσιογράφο ότι χτύπησε την πλάτη της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. What happened? Accident. We've been watching you the last few days and you don't really need those crutches, do you? We saw you this morning walking perfectly fine. Why don't you just walk normally like you did this morning? Φυσικά, η μαϊμού Ζητιάνα δεν απάντησε και συνέχισε να περπατάει με τις πατερίτσες της. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι που λένε άλλοι το πρωί, άλλοι το βράδυ, έτσι. Ακριβώς. Και δεν διατρέχει και κανένα κίνδυνο να αναγνωρίσει, ας πούμε, κάποια φίλη της από αυτές που πάει μετά για ψώνια και για καφέ. Επειδή ήταν τόσο καλά έτσι ντυμένη, μασκαρισμένη, μεταμφιεσμένη. Δεν ξέρω αν τη βλέπεις. Δεν υπήρχε περίπτωση ακριβώς να πει κανείς, η Βίκη. Μα είδατε και πόσο ψύχρεμη ήταν σε ερωτήσεις δημοσιογράφου, που της έλεγε δημοσιογράφος, εσύ περπατάς, εσύ δεν περπάταγες. Ήτανε πολύ ψύχρεμη, ατάραχη. Αν κάποιος κοίταζε, ας πούμε, το τζίρο της ημέρας της, αν θέλετε να το πούμε έτσι, μπορεί να, να ήταν και πολλά λεφτά, δηλαδή να μην ήταν μικρό το ποσό. Γιατί σίγουρη. Στην περιοχή που στόχευσε να περιφέρεται, είναι, μάλλον, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά είναι περιοχή που κυκλοφορούν, ας πούμε, άτομα που έχουν οικονομική άνεση και να δώσουν κάτι παραπάνω. Το ζήτημα θυμάσαι και πέρσι είχαν παίξει ένα παρόμοιο περιστατικό εδώ στην Ελλάδα. Που ήταν έξω από το σταθμό του Fix, που ήταν καθιστός όλη μέρα και το βράδυ τον βλέπουμε ότι σηκωνόταν και έφευγε. Μαζί αλλά με τον συνεργάτη του. Είναι... Αλλά αυτό εδώ ήταν, είναι ναι, ακόμα ήταν πιο προχωρημένο. Καραμπάμ. Μάλιστα. Συμβαίνουν και μπορεί αυτά να μην χρησιμοποιεί και λεωφορεία και μέσα μαζικής μεταφοράς και να την περιμένει και καμία λιμουζίνα στη γωνία την κυρία αυτή που είδαμε. Το βανάκι μπορεί να ήταν και δικό της. Αυτό που έμπαινε και άλλαζε τα ρουχαλάκια της. Μπράβο. Εργαλείο δουλειά σου λέει μετά. Η καλύτερη νύφη. Πάμε όμως τώρα να δούμε, Αλεξία, τι είναι αυτό που ξεχνάμε εμείς οι Έλληνες που χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι ξεχνάμε. Και μου άφησε ναι, και να υπονοούμε ότι ναι, δεν ξεχνάμε ναι, ναι, μόνο πράγματα. Εσάς σας έχει τύχει ποτέ να ξεχάσετε κάποια πράγματα μέσα στο μετρό, το τραμ, τον ηλεκτρικό. Και τι έχετε ξεχάσει? Κάποιον ξέρω. Και εγώ ξέρω κάποιον από εδώ. Βλέπω έχει κάνει συμμαχία. Σταύση. Συμμαχία το κοντρόλ. Εσύ ξέρεις κάποιον, μήπως έχει ξεχάσει? Όχι, δεν ξέρω κάποιον. Κανένα. Σημαντικό. Δεν έχω να πω τίποτα για αυτό το θέμα. Σημαντικό δεν ήταν πολύ. Πολύ σημαντικό θα έλεγα. Πολύ σημαντικό κατά μία έννοια, ναι, θα το δεχτώ. Έχω ξεχάσει εγώ στο μετρό. Τι έχει ξεχάσει, θες να μας το αποκαλύψεις? Έχω ξεχάσει ένα μαξιλάρι. Μαξιλάρι. Γιατί κοιμόσουν μέσα μετρό? Όχι, αλλά έπρεπε κάπου να πάω ένα μαξιλάρι. Το οποίο μαξιλάρι συνοδευόταν και από μία σπανακόπιτα. Ήταν πακέτο. Ήταν πακέτο. Ναι, και ο πιο πολύ πόνος, καταλαβαίνετε, ήταν η σπανακόπιτα. Εξομολόγηση ψυχής αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι και εμένα η σπανακόπιτα θα με πονούσε παραπάνω από το μαξιλάρι. Βέβαια, γιατί το μαξιλάρι πάει. Τι ξεχνάνε, τι πράγματα. Το ότι έχουν δει τα μάτια των υπαλλήλων που δουλεύουν στο γραφείο με τα πολυσύντα αντικείμενα, ούτε καν μπορείτε να φανταστείτε. Καταρχάς, εσείς θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι κάποια μητέρα μπορεί να ξεχνούσε το μωρό της μέσα σε ένα σειρμό? Εγώ με τίποτα δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Εντάξει, έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό. Πού το ξέχασε το παιδί? Το ξέχασε μέσα στον ανεκκλειστήρα, στο μετρό. Βγαίνοντας, ακριβώς. Και δεν το πήρε χαμπαρί, δηλαδή. Και συγγνώμη, αυτή τότε κατάλαβα ότι δεν έχει το παιδί της μαζί. Εφόσον μπήκε στο σειρμό, έφυγε, 3-4 στάσεις παρακάτω, συνειδητοποίησε ότι το μωρό... Τι, α, ξέχασα ένα μωρό. Ναι. Αυτή είναι παιδιά. Παιδιά, ένα μωρό με ένα καροτσάκι, το ξεχάσες το... Ανεβοκατέβαινε με τον ανεκκλειστήρα. Εντάξει, κυρία, είναι... Μου φαίνεται αδιανόητο. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο αυτό το βίντεο με το τι ξεχνάνε οι Έλληνες μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Θα μπορούσε ποτέ μια μητέρα να ξεχάσει το μωρό της στο μετρό? Συμβαίνουν και περιστατικά τα οποία έχουν αφήσει και εμάς έκπληκτους. Όπως παραδείγματος χάρη, διαπιστώσαμε μια μέρα ότι ένα μωράκι ανεποκατέβαινε στον ανελκυστήρα μόνο του. Μέχρι που μετά από 10 λεπτά μας πήρε η μητέρα του και μας είπε: μήπως βρήκατε ένα παιδάκι στον ανελκυστήρα που οδηγεί στην τάδε από βάθρα. Της είπαμε: ναι, είναι το δικό μου. Όταν τη ρωτήσαμε πώς το ξέχασε, μας είπε ότι όταν άνοιξε η πόρτα του ανελκυστήρα και είδε το τρένο ότι μόλις είχε έρθει, για να προλάβει το τρένο επειδή έπρεπε να πάει σε μια δουλειά επίγουσα, ξέχασε το μωράκι πίσω. Εσείς θα ξεχνούσατε ποτέ την πεθερά σας μέσα στο βαγόνι του ηλεκτρικού? Τώρα δεν ξέρω αν θα πω στο έκανε επίτηδες ή όχι, αλλά την πεθερά του η ουσία είναι ότι την ξέχασε. Κατέβηκε εκείνος στη στάση, η πεθερά του έμεινε μέσα. Φυσικά, μόλις διαπιστώθηκε αυτό, πήγαμε αμέσως, μας έδωσε τηλέφωνα που θυμότανε και μπορέσαμε και βρήκαμε τον συνοδό της. Ο ίδιος μας είπε ότι θα την αναζητούσε όταν το πένε χαμπάρι. Τώρα δεν ξέρουμε πότε θα το αντιλαμβανόταν ο άνθρωπος αυτό. Τα μάτια των υπαλλήλων στο γραφείο απολεσθέντων αντικειμένων των μέσων μαζικής μεταφοράς έχουν δει τις πιο απίθανες ιστορίες. Όπως μια κυρία που ιδιαίτερα ανήσυχη αναζητούσε κάτι πολύ προσωπικό που έχασε μέσα στο σειρμό του μετρό. Μπαίνει μέσα μια κυρία και μου λέει: μπορώ να σας πω εμπιστευτικά κάτι και προσωπικά? Τι είναι αυτό που έχετε χάσει και δεν θέλετε να το ακούσουν οι υπόλοιποι? Βάζει το χέρι εδώ, σκύβει το κεφάλι και μου βγάζει το ένα μάτι. Ήταν γυάλινο. Μου λέει: το έχασα πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, έσκυψα κάτι να πάρω από την τσάντα μου και κύλησε μέσα στο σειρμό. Για εσάς μπορεί να μην έχει αξία, για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Έτυχε τώρα αυτό το μάτι το γυάλινο να έχει βρεθεί από τον οδηγό και να έχει παραδοθεί στο γραφείο μας. Η χαρά βέβαια που έκανε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Με ανοιχτό το στόμα έμειναν οι υπάλληλοι του μετρό όταν βρήκαν μία μασέλα πάνω σε ένα κάθισμα. Έκπληκτοι τη μάζεψαν, μην μπορώντας να εξηγήσουν πόσο ο ιδιοκτήτης την έχασε. Και τη μασέλα τώρα, τι να σας πω, ο άνθρωπος μπορεί να είδε κάτι όμορφο και να του πέσε. Μπορεί να δει κάποια ωραία κοπέλα, δεν ξέρω αν ήταν ωραία κοπέλα, θα τη βρίσκαμε συνήθως μάλλον δαγκωμένη πάνω στο μεταλλικό κάθισμα. Σύμφωνα με τις διαδικασίες, θα έπρεπε να μας εξηγήσει με αντικειμενικά κριτήρια ότι αυτή είναι δική του, άρα θα έπρεπε να του τη φορέσουμε. Αλλά επειδή ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος και επειδή δεν μας είχε ζητήσει κάποιος άλλος τη μασέλα, του την παραδώσαμε θεωρώντας ότι είναι δική του. Τα ξεχασμένα αντικείμενα στα μέσα μαζικής μεταφοράς ποικίλουν ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Το καλοκαίρι, ας πούμε, θα βρούμε γυαλιά ηλίου, θα βρούμε μέχρι και σκηνές που πάει ο κόσμος να τις στήσει για το κάμπινγκ. Θα βρούμε μέχρι και αναπνευστήρες, μάσκες, καλάμια ψαρέματος. Έχουμε επίσης αρκετά, οπότε θέλετε μπορούμε να πάμε έτσι να ψαρέψουμε κάτι. Ογκώδη αντικείμενα επίσης. Αυτό είναι ένα φέρινγκ μηχανής, είναι το προστατευτικό μιας μηχανής. Είναι αυτό που μας κάνει εντύπωση πώς ένα ογκώδες αντικείμενο μπορείς να το ξεχάσεις. Το φιλότιμο πάντως φαίνεται ότι δεν λείπει από το ελληνικό επιβατικό κοινό, αφού οι περισσότεροι παραδίδουν τα αντικείμενα που βρίσκουν στο μετρό, τον ηλεκτρικό ή το τραμ. Περνώντας ο καιρός, όλο και πιο πολλοί άνθρωποι είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω στο θέμα των απολεσθέντων αντικειμένων, βρίσκουν και παρότι είναι για αυτούς αντικείμενα αξίας και θα μπορούσαν ίσως να τα έχουν κρατήσει, έρχονται ακόμα και άνθρωποι που φαίνονται από την όψη ότι δεν είναι μεγάλης οικονομικής δυνατότητας, παρόλα αυτά έρχονται και το παραδίνουν γιατί ξέρουν ότι αυτό το αντικείμενο μπορεί να έχει πολύ μεγάλη αξία για κάποιον άλλον. Τα αντικείμενα που χάνονται παραμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα στο σταθμό που βρέθηκαν, μήπως αναζητηθούν εκεί και στη συνέχεια μεταφέρονται σε αποθήκες της εταιρείας. Πάρα πολλά τα πράγματα που ξεχνιούνται. Ο κύριος με την πεθερά το έκανε επίτηδες, έτσι. Μ' ακούς, με βλέπεις, κυρία μου, το έκανε επίτηδες. Τον κύριο με την πεθερά, μην το θυμάστε, ότι θα τον αντιγράψουν πολύ. Μου το θυμάστε. Μπρος στον δρόμο που χάραξε. Είναι αυτό που λέμε, να μην μπαίνουν ιδέες σε μερικούς. Θα δείτε. Αλλά άμα η πεθερά βρει μετά το δρόμο προς το σπίτι, μετά δεν θέλω να είμαι ο γαμπρός. Καλή μόνο του. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πάντως και τη σπανακόπιτά σου να την έχουν βρει τώρα, δεν νομίζω ότι τη θέλεις. Όχι, δεν τη θέλω και είναι μεγάλος πόνος, γιατί την έχει κάνει η μανούλα μου με ανοιχτό φύλλο. Μεγάλος ο πόνος. Αλλά τι σας έχω πει? Τι μας έχεις πει? 1200 ευρώ, μάσκα χρυσού. Παρουσιάστρια, γνώστη. Είναι ξαφιά ή μελαχρινή, καταρχάς. Πες μας αυτό, να, τουλάχιστον να αρχίσουμε να υποψιαζόμαστε τα ποια είναι. Τα χρώματα αλλάζουν. Κράτα το. Μπορεί σήμερα να είσαι ξαφιά, αύριο μελαχρινή. Αυτή είναι η φωτογραφία, ντοκουμέντο. Στα μέσα. Είναι μια παρουσιάστρια. Τώρα δεν καταλαβαίνω τίποτα με το ερωτηματικό που μου έχετε βάλει εκεί. Ναι. Είναι μια παρουσιάστρια που ασχολείται πάρα πολύ με Twitter, Facebook, μας ενημερώνει με φωτογραφίες της, το τι κάνει. Έβγαλε μόνη της τη φωτογραφία αυτή. Όχι.
Και στην βγάλαν γιατί ήταν κάτω αυτή η μούμια με το χρυσό πάνω, δεν μπορούσε. Αλλά είναι γνωστή, σας λέω. Χρυσή μάσκα. Χρυσή 24 καράτια, ντούγκα. Φαίνεται και κάτω από το ερωτηματικό. Τι άλλο ζηλεύεις όμως. Για πραγματικά. Δεν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και θέλω να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, στο οποίο μπορείτε να καλείτε τώρα, όποτε θέλετε, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Γενικά αυτό το τηλέφωνο είναι ανοιχτό για εσάς. Έχουμε πολύ ωραία δώρα σήμερα να σας δώσουμε από την εταιρεία Grupo Cucine. Και τι δεν έχουμε, είναι πολλά και χρήσιμα δώρα, έτσι για τον καθέναν μας, είτε εργένης είστε, είτε έχετε νοικοκυριό, μία ανανέωση σε αυτά τα χρήσιμα έτσι, αντικείμενα. Είναι πάντα καλή. Βλέπουμε εδώ τα δωράκια μας για σήμερα. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 211-55-55-50 για να παίξουμε μαζί με τον Στέφανο το μουσικό quiz. Χρυσό δεν έχει το δώρο σου. Χρυσό, 24 εσύ έχεις κολλήσει εκεί. Θες να μου πεις τώρα ποια είναι αυτή η γνωστή παρουσία. Θέλω να σου πω μία δήλωσή της που λέει: αυτή η μάσκα είναι μία επένδυση, καθώς συνδυάζει τις παλιές τεχνικές της Κλεοπάτρας, που ξέραμε όλοι ότι πέρα από το γάλα γαϊδούρας έβαζε και φύλλα χρυσού, που κάθε βράδυ κοιμόταν με τα φύλλα τέλος πάντων, με προηγούμενες τεχνολογίες, παλιές. Έχω να σου πω, τι η Whitney πάει και βάζει δηλητήριο από σφίγγα για να τσιτώσει. Προηγούμενες και προηγμένες, προφανώς. Ναι. Προηγούμενη είπα, συγγνώμη, δεν είμαι καλά. Τι ελαιόλαδο, τι τα πάντα που βάζετε μπορείτε όλες οι γυναίκες. Μπορείτε να μου βγάλετε αυτό το ερωτηματικό που βλέπω. Μπράβο. Μόνο 1.200 ευρώ. Πείτε μου ότι δεν την καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε καλά. Τίποτα, γειτόνισα. Δεν την καταλαβαίνετε. Όχι. Όχι. Εμένα μου θυμίζει τον Αγαμέμνονα. Λόγω του χρυσού και το άγγιγμα του Μίδα. Να σε αγγίξω να γίνεις έτσι. Παιδιά, είναι πολύ γνωστή παρουσιάστρια. Παιδιά, είναι ολόχρυσο. Θα σκάσω. Δεν σας πάει καθόλου το μυαλό κάπου. Είναι καστανή, καστανομελαχρινή. Νομίζω ότι βλέπω λίγο έτσι το χρώμα. Σωστή, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Η μύτη της, δεν σας λέει κάτι. Εγώ βλέπω πολύ καλό ρουζουλάκι. Μα τίποτα. Τίποτα. Εμένα δεν μου θυμίζει τίποτα πάντως. Όσο το πήρε μαζί της μετά. Όχι, μετά το ξεβγάζεις και φεύγεις. Μη μου πεις, φεύγει, πάει, τίποτα, δεν το ξέρω. Πάντως ήδη είναι αποστράπτουσα. Κοίταξε, η Αλεξία δεν είναι, η Βίκη δεν είναι, η Γαλούλα δεν είναι. Δεν πιστεύω να είσαι εσύ. Λέει εγώ. Και να το κρύβεις. Τώρα που το βλέπω Στάθη μπορεί να σου μοιάζει λιγάκι. Δεν μας λες, δεν μας λες. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Θα το δείτε πρέπει να χρησιμοποιήσω ίσως καράτε για να μου το πεις. Εκεί πέρα θα σου το πω, παιδιά, κατευθείαν. Πάμε να δούμε όμως καράτε. Πάμε, άμα δεν μου το πεις, να δεις τι θα πάθεις μετά. Α, τέλεια. Φώτης Λεκάκος, που σας τον συστήσαμε και προηγουμένως, είναι προπονητής του Συλλόγου της Νίκαιας. Πρωταθλητή. Και είστε πρώην πρωταθλητής κι εσείς Ελλάδος. Εμείς είδαμε τα πιο μικρά παιδιά στην αρχή της εκπομπής. Τι είναι αυτό που παρακολουθήσαμε ακριβώς? Παρακολουθήσατε τα λεγόμενα κάτα, τα ονομάζουμε κάτα στην Ιαπωνική διάλεκτο. Είναι ένα βασικό είδος προπόνησης. Ειδικά για τις πιο μικρές ηλικίες, βοηθάει πάρα πολύ στην ευρωμυϊκή συναρμογή των παιδιών, κατά συνέπεια στην ομαλότερη ανάπτυξή τους, αναδεικνύει τις δεξιότητες τους. Επίσης, δεν μιλάνε Ιαπωνέζικα και τα παιδιά στο μάθημα, τους μαθαίνετε κάποιες λέξεις? Κοιτάξτε, χρησιμοποιούμε ορολογίες όπως ήθιστε και όπως έχουμε μάθει. Τα παιδιά γνωρίζουν τους όρους και κατόπιν αυτών εκτελούν τις κινήσεις. Επίσης, να πούμε ότι τα κάτα που παρακολουθήσατε στην αρχή και η πολυπλοκότητα των κινήσεων όσο περνάει ο χρόνος βοηθάνε τα παιδιά και στην πνευματική εξέλιξή τους. Ωραία. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που άκουγα τα παιδάκια να λένε αυτά. Θες να μου μάθεις κάτι στα Ιαπωνέζικα? Να το πω κι εγώ. Εσύ μήπως? Ως. Καμία λέξη να μάθω κι εγώ Ιαπωνέζικα, δεν ξέρω.
Ποιος θα μου μάθει κάτι Ιαπωνέζικο. Για να δω ποιος θα μου μάθει Ιαπωνέζικο σήμερα. Τος που χαιρετάμε το δάσκαλο. Ως. Ναι. Άλλο. Ποιο. Να μετράμε μέχρι το 10. Για μέτρα μέχρι το 10. Ιτς, νι, σαν, σι, γκο, ροκ, χιτς, ατς, χου, τζου. Φοβερή. Ιτς, νι, θυμάμαι εγώ. Μέχρι εκεί πάει. Τώρα έχουμε όμως και τους έφηβους και τους νέους άντρες, όπως τους λέτε εσείς. Σας έχω φέρει τα δύο άκρα. Σας έχω φέρει το πριν, σας έχω φέρει και το μετά. Είναι, η ομάδα είναι, τα παιδιά ανήκουν στην πρώτη ομάδα. Είναι όλοι πανελληνιονίκες, μέλη της εθνικής ομάδας της χώρας μας. Προπονούνται μαζί μου για μια δεκαετία περίπου από την ηλικία των παιδιών. Ναι. Και τώρα θα δείτε την μέγιστη τεχνική, την τελειοποίηση όλου αυτού του πράγματος που ήθιστε να συμβαίνει. Ωραία. Τι θα δούμε τώρα από τους έφηβους και από τους νέους άντρες. Τώρα θα δείτε κάποιες τεχνικές, όχι επιδείξεις, αλλά κούμητε το ονομάζουμε, δηλαδή μάχη με αντίπαλο. Ωραία. Ως, νίτσι, αυτά ξέρω εγώ. Πάμε να σας δούμε. Ωραία, να περάσει το πρώτο ζευγάρι. Εγώ τώρα κάτι και θέλω να ρωτήσω τους ίδιους τους αθλητές. Δεν πονάει, γιατί για εμάς, ας πούμε, τώρα που βλέπουμε κάποια χτυπήματα που μεν καταλαβαίνουμε ότι γίνονται με μία, τέλος πάντων, το σώμα του έναν απόλυτο έλεγχο. Δεν πονάει καθόλου. 10 χρόνια που κάνουμε, έχουμε ανοσία να το πω σαν χτυπήματα, ναι, όπου έχουμε μάθει το σώμα μας να τα δεχόμαστε. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 12. Είσαι 12 και πόσα χρόνια κάνεις καράτε? 3,5. 3,5. Σου άρεσε από την αρχή? Ναι. Ναι. Νομίζω, κύριε, έχουμε και κάποιους πρωταθλητές. Έχουμε κύριε κάποια Λουκάκο. Παιδιά, βέβαια, που έχουν φέρει πολύ σημαντικά μετάλλια, ναι, τόσο για το σύλλογό μας, όσο και για την ίδια μας τη χώρα. Να πούμε ότι ο Μανώλης Ολυσιάδης το 2010 βγήκε πρώτος στα Βαλκάνια. Και την ίδια χρονιά βγήκε πρώτος στο παγκόσμιο κύπελλο που έγινε στην Κέρκυρα. Ωραία. Μπράβο. Πάρε το μικρόφωνο λίγο. Θέλω να μου πεις εσένα τι σου δίνει το καράτε. Τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Τρόπο ζωής. Τρόπο ζωής ακριβώς. Δίπλα του. Δίπλα είναι ο Σκουζάκης ο Θεόδωρος. Ένας πολλά υποσχόμενος αθλητής. Έχει υπάρξει πανελληνιονίκης.
Φέτος πήρε χρυσό μετάλλιο στο μικρό πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα των εχρώμων ζωνών. Μπράβο. Για σένα τι είναι το καράτε? Κότα. Όλα. Πώς να στο πω. Θες να ασχοληθείς και έτσι στο μέλλον με το καράτε, επαγγελματικά? Ναι. Μπορώ να μια σχολή, ας πούμε, να ανοίξω. Ναι. Προπονητής. Μπράβο, μπράβο, αγόρι μου. Το εύχομαι. Εσύ? Είναι ο Τσιρνόβας ο Ηλίας, ο οποίος είναι πανελληνιονίκης, είναι δεύτερος στη χώρα μας. Συμμετείχε στο πρωτάθλημα που έγινε το Βαλκανικό στη Σερβία, με την Εθνική Αποστολή, και κατέκτησε τρίτη θέση το 2013. Μπράβο. Και εσύ θες να ασχοληθείς επαγγελματικά? Ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, για να ακούσουμε όλους γρήγορα, γρήγορα, να μάθουμε ποιον είναι. Είναι ο Καραλής ο Γεώργιος, ναι, ο οποίος από το 2010 είναι μέσα στα μετάλλια στη χώρα μας. Το 2010 βγήκε πρώτος, το 2011 δεύτερος, φέτος βγήκε τρίτος. Έχει βγει τέταρτη θέση στα Βαλκάνια. Είναι συνέχεια μέλος της εθνικής ομάδας. Ωραία. Αγωνίζεται, προσπαθεί. Μπράβο. Έχετε πάρει κι εσείς κάποιους τίτλους? Ωραία, για να δώσουμε το μικρόφωνο παρακάτω, να σου βοηθήσω είναι λίγο. Ο Σκουζάκης ο Στυλιανός. Ναι. Είναι που λέμε σόιπαϊ το Βασίλειο, ναι, αδέλφια. Είναι δεύτερος στη χώρα μας, σαν κατάταξη στην κατηγορία του. Ναι. Συμμετείχε στο ίδιο πρωτάθλημα με τον Ηλία, με την εθνική ομάδα μας στη Σερβία. Δυστυχώς δεν κατάφερε να πετύχει κάποια θέση. Του ευχόμαστε το καλύτερο. Το μέλλον είναι μπροστά. Μπράβο. Και εσύ, να κλείσουμε με σένα. Είναι ο Σερμετάκης ο Μιχαήλ. Ναι. Είναι πανελληνιονίκης, σχεδόν όλα τα χρόνια βγαίνει μέσα στην τριάδα στην Ελλάδα μας, ένας από τους καλύτερους αθλητές κατηγορίας του στη χώρα μας. Φέτος πήγε πάρα πολύ καλά, πήρε το χρυσό μετάλλιο στον εχρώμων ζωνών, χρυσό μετάλλιο στο εγχώριο, να το πω, πρωτάθλημά μας του Σότοκαν, χρυσό μετάλλιο και στο Γουάντο. Μπράβο, παιδιά! Χρυσό! Πείτε μου κάτι τώρα, κύριε Λεκάκο, σε τι βοηθάει το καράτε? Κοιτάξτε, το καράτε είναι ένα άθλημα που έχει πρώτα απ' όλα σφυριγλατεί το χαρακτήρα. Έχει φιλοσοφικό υπόβαθρο. Είναι ο δρόμος που οδηγεί το άτομο στην αυτοβελτίωση. Ειδικά τα μικρότερα παιδιά που είναι ακόμα στην ανάπτυξή τους, στην αρχή της ανάπτυξής τους, με την ευρωμυϊκή συναρμογή που επιτυγχάνουμε μέσα από την προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε, πετυχαίνουμε μια ομαλότερη ανάπτυξη. Πιο σωστή ανάπτυξη. Και για κορίτσια. Φυσικά. Για κορίτσια, πλέον λοιπόν, αυτό ξέρετε είδα πολύ εδώ, καλά ότι ασθενές φίλο δεν είναι καθόλου ασθενές. Τα όμορφα τα κοριτσάκια που. Εντάξει. Θέλω απλά να καταλάβει ο κόσμος ότι το καράτε δεν είναι ένα άθλημα που δεν εγκυμονεί κινδύνους, τόσο εντός της σχολής όσο και εκτός της σχολής. Εμείς, σαν προπονητές, προσπαθούμε τα παιδιά να τα θωρακίσουμε να γίνουν πρωταθλητές στα κοινωνικά τατάμι. Ωραία. Στο κοινωνικό στίβο δηλαδή. Να έχουν ενδιαφέροντα, να έχουν πειθαρχία, να έχουν σεβασμό. Σίγουρα αθλητισμός γενικά και ο πρωτοαθλητισμός βέβαια κατ' επέκταση βοηθάει πάρα πολύ και στην φυσική μας κατάσταση, αλλά νομίζω και στην πειθαρχία στη ζωή μας, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν σήμερα κοντά όλοι μας. Όλοι όρθιοι να κάνουμε ένα χαιρετισμό, όλοι όρθιοι να κάνουμε ένα χαιρετισμό. Θέση προσοχής. Τι είναι στα Ιαπωνέζικα το γεια σας? Ο χαιρετισμός που κάνουμε, που λέμε ως, είναι ως ένδειξη σεβασμού προς εσάς. Το ίδιο κάνουμε και μεταξύ μας. Γενικότερα η έννοια του σεβασμού είναι για μας πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, κάνω κι εγώ ως. Μπράβο, παιδιά! Μπράβο! Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, μπράβο. Ως. Τα μάθες κιόλας. Μάθαμε και Ιαπωνέζικα. Εδώ, εμένα θα μου το δώσεις. Έχεις κάνει καράτε στη ζωή σου, παιδί μου? Όχι, εγώ έκανα kickboxing. Έκανες kickboxing? Ναι, 3 χρόνια. Με προκαλείς τώρα, για δείξε μου κάτι. Σήκω. Άμα σηκωθώ τώρα. Θα σε δείξω τώρα. Παιδιά. Δεν θυμάσαι τίποτα? Όχι, θυμάμαι, απλά θέλει προθέρμανση. Δηλαδή μια κίνηση να δείξει. Εγώ πάω να προθερμάνω το μάτι της κουζίνας μας. Παρουσιάστε την, παρακαλώ, να την κλείσεις για αύριο. Κυριακή, εδώ. Να σου πω κάτι. Εγώ πάω να προθερμάνω τώρα το μάτι της κουζίνας, γιατί με περιμένει η Σοφία να φτιάξουμε φακές πράσινες και σου αφήνω το χρόνο να προθερμασείς. Τώρα θα δούμε kickboxing μετά με τη Βίκη. Τέλεια. Σοφία, καλώς ήρθες. Σοφία Στάμου, σεφ.
Έχεις ζεστάνει το μάτι? Το έχω ζεστάνει τόσο πολύ. Ωραία. Ώστε να ταΐσουμε όλον αυτόν τον λόχο που είχες εδώ πέρα, να φάει φακές και να δυναμώσει. Ωραία, και είναι και πολύ θρεπτικές οι φακές και οι γυνές και. Το καλύτερο φαγητό για όλους. Γιατί τις λέμε πράσινες σήμερα τις φακές που γιατί θα φτιάξουμε? Γιατί έχουμε μία διαφορά που λέγεται αρακάς. Πράσινος. Ακριβώς. Θα φτιάξουμε λοιπόν τις φακές με αρακά μαζί. Ωραία. Και είναι και πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Ξεκινάμε, πάμε γιατί να... εδώ καίει το ματάκι μας. Πώς θα το φτιάξουμε. Κλασικά, όπως ξεκινάω πάντα τις συνταγές μας και όπως θα τις ξεκινάω πάντα, Κι μου. Mm-hmm. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις να είμαι δίπλα σου και να μαγειρεύουμε να μαζί σε αυτήν λοιπόν την εκπομπή. Να πούμε λοιπόν στον κόσμο ότι από σήμερα, έτσι, επισήμως, η Σοφία θα είναι κοντά μας και θα αναλάβει την κουζίνα μας εδώ στην εκπομπή και θα είμαστε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ μαζί με τη Σοφία, με τις συνταγές της, να μάθουμε να μαγειρεύουμε. Θα σας ταΐζω καλά. Ακριβώς. Αυτό που κάνω μια ζωή στη ζωή μου. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν κρεμμυδάκι κλασικά, το οποίο όπως βλέπεις το έχουμε κόψει με το χέρι. Βέβαια, αν θέλει κάποιος το κάνει και με το μούρτι. Θα φέρω μια μεγάλη κουτάλα εγώ. Ορίστε, εδώ στην έχω. Ορίστε. Αν θέλεις να ανακατέψεις κιόλας. Έχουμε μανία με το ανακάτεμα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Το ξέρω, το βλέπω. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Εγώ θα κάνω μια διαφορά εδώ. Θα τις τσιγαρίσω λίγο τις φακές, αλλά πριν ξεκινήσουμε να πούμε λίγο τα υλικά μας. Ναι, τις έχουμε βράσει. Έχουμε λοιπόν φακές τις οποίες τις έχουμε βράσει. Ναι. Έχουμε αρακά τον οποίο τον έχουμε βράσει. Κρεμμυδάκι. Έχουμε λοιπόν καροτάκι, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με τον αρακά. Έχουμε κόκκινη πιπερίτσα. Έχουμε δάφνη. Λαδάκι, κλασικά όπως όλα μας τα φαγητά. Ωραία. Ξυδάκι, αλάτι και πιπέρι. Αυτό το φαγητό τώρα είναι κυρίως φαγητό ή συνοδευτικό? Κυρίως. Κυρίως. Κυρίως και θα γορτάσει όλη την οικογένεια πάρα πολύ φτηνά. Ούτως ή άλλως αυτό είναι που μας ενδιαφέρει σε αυτή την εκπομπή. Πάνω απ' όλα λοιπόν μας ενδιαφέρει να γορτάσει ο κόσμος πάρα πολύ φτηνά. Έτσι. Έχουμε λοιπόν τις φακούλες και νόστιμα. Εδώ. Ακριβώς, να φάει όλη η οικογένεια. Φακούλες λοιπόν τις οποίες τις τσιγαρίζω, εδώ είναι η διαφορά μαζί με το κρεμμυδάκι. Και την ώρα που η Κίμ λοιπόν κάνει αυτή την όμορφη δουλίτσα εδώ, θα βάλουμε εδώ μέσα και τον αρακά μας, να αρπάξει και αυτός από το τσιγάρισμα του κρεμμυδιού. Τον αρακά τον έχουμε βράσει, απλά τον έχουμε αποψύξει. Τον έχουμε ζεματίσει, διότι πάντα ο κατεψυγμένος αρακάς που συνήθως χρησιμοποιούμε πια σε όλα τα σπιτικά. Δυστυχώς βέβαια. Αλλά... Ναι, δυστυχώς, δεν λες τίποτα. Αυτά είναι τα πολύ. Εγώ άμα βρίσκω κανένα φρέσκο αρακά. Τον τσιμπάω λοιπόν, αμέσως. Έτσι, έτσι. Με περιποιούνται κιόλας εδώ πέρα, με χαϊδεύουν, με φτιάχνουν. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και. Α, τι είσαι το μαλάκι σου, Τζένι. Εντάξει, είναι το μικρόφωνο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εδώ επειδή. Έχουμε okay, διάφορα εδώ, ωραία, με περιποιούνται. Λοιπόν, τσιγαρίζουμε λοιπόν τον αρακά μας με τις φακές μας και με την κόκκινη πιπερίτσα μας. Ωραία. Ωραία. Τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε το καροτάκι μας. Καροτάκι λοιπόν, για να δώσουμε δύναμη και γεύση και χρώμα στο φαγητό μας. Ανακατεύουμε γιατί ο στόχος μας, όπως είπα, είναι να τσιγαριστεί το κρεμμυδάκι και να δώσει τη γεύση του σε όλα αυτά. Αυτό που έχω παρατηρήσει στη μαγειρική σου, Σοφία, είναι ότι πάντα έτσι αρέσει και στο μάτι να είναι χρωματιστό το φαγητό. Ακριβώς. Και ακριβώς, εμένα μου αρέσει αυτό ακριβώς πολύ. Και εδώ λοιπόν, ενώ συνεχίζεται το τσιγάρισμά μας, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε κλασικά το μυρωδικό μας, θα δώσουμε δάφνη πάλι εδώ πέρα. Δάφνη, γιατί η δάφνη είναι αυτή που πάει κιόλας με το. Δεν προσθέτεις άλλο υγρό ή νερό? Θα προσθέσω λίγο λαδάκι, λαδάκι ακόμα. Λίγο λαδάκι, αλλά πρώτα πριν το προσθέσω, θέλω να το σβήσω με ξύδι. Με το ξύδι. Γιατί το ξύδι θα φύγει μετά, αλλά θα αφήσει όλη τη γεύση και όλο το άρωμα μέσα στο φαγητό μας. Καλά, και εγώ τις φακές σούπα, ας πούμε, ξύδι βάζω αρκετό, του πάει. Είναι λοιπόν οι φακές μας τώρα έτοιμες. Αφήνουμε να εξατμιστεί λίγο το ξυδάκι μας. Μας δίνει τη μυρωδιά ούτως ή άλλως και τη γεύση αυτή τη στιγμή. Αυτό θα μπορούσατε να το κάνετε και με κρασάκι. Να μην βάλουμε ξύδι, να βάλουμε ένα κρασάκι. Σωστά. Ένα λευκό κρασάκι, ας πούμε. Θα πήγαινε ωραία, πάρα πολύ ωραία εδώ. Λοιπόν, αλατάκι, πιπεράκι, κλασικά. Και τώρα είναι και μεγάλη ποσότητα. Πόσο να μας κοστίζει αυτό το φαγητό, δεν ξέρω, 3 ευρώ, 4. 5 ευρώ το πολύ. 5 ευρώ. 5 ευρώ το πολύ ανάλογα και με το... Και σίγουρα για όλη την οικογένεια, γιατί βλέπω και τις ποσότητες εδώ. Βέβαια. Εδώ θα προσθέσουμε λίγο λαδάκι ακόμα. Και με το διαφορετικό τρόπο τώρα με τον αρακά και με το καρότο που έχεις προσθέσει εδώ στην συνταγή σου, έχουμε και μία απάντηση του τύπου, ξέρεις, πάλι φακές. Α, είναι διαφορετικές αυτές. Εναλλακτικές φακές. Ακριβώς. Και εδώ λοιπόν μπορούμε να βάλουμε και νεράκι να το κάνουμε σαν σούπα, να φανεί δηλαδή το φαγητό μας πιο σούπα. Θα μπορούσε έτσι. Και έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν να το αφήσουμε να πάρει τη βράση του, να το σερβίρουμε έτσι, βάζοντας ίσως επάνω και ένα ωραίο κομμάτι τυρί την ώρα που θα το σερβίρουμε. Φετούλα. Να λιώσει φετούλα. Και αθότυρο πάει, αλλά η φετούλα είναι το κάτι άλλο. Και είναι σχεδόν έτοιμο. Είδες πόσο γρήγορα. Πάρα πολύ. Πανεύκολο, γρήγορο και εναλλακτικό. Και επίσης θα πρέπει να πω ότι αν το αφήσουμε να παγώσει,
Μας κάνει και μια πολύ ωραία σαλάτα το συγκεκριμένο. Ωραία. Και ό,τι πρέπει για χορτοφάγους, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, εμείς το σερβίρουμε εδώ και έχουμε και κουταλάκι για όποιον θέλει να δοκιμάσει. Θα δοκιμάσω, δεν θα τα αφήσω για έτσι. Για όποια κυρία θέλει να δοκιμάσει τις φακές μου, τις πράσινες φακές. Και είναι και ωραίο στο μάτι. Εγώ πιστεύω ότι πάντα το μάτι τρώει πρώτο. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που θέλουμε να χορτάσουμε πρώτο. Αυτή είναι η εικόνα μας και αυτές είναι οι φακές μας. Πολύ ωραία. Και εγώ που είμαι και λίγο κρυολογημένη και ακριβώς γι' αυτό νομίζω ότι οι φακές και έτσι άμα την κάνω και λίγο πιο σουπίτσα είναι ό,τι πρέπει για μένα. Ό,τι καλύτερο για το κρύωμά σου. Συγγνώμη, τι κάνετε, ήθελα να το δοκιμάσω. Σοφία, τι ήθελα να δοκιμάσεις. Το περίμενα. Έλα. Ξέρεις τι κάνει το καρότο στη φακή. Το ξέρετε. Επειδή η φακή έχει πολύ σίδηρο αλλά δεν τον βγάζει κατευθείαν στον οργανισμό, βοηθάει το καρότο. Να δοκιμάσω. Να δοκίμασε. Για δοκίμασε. Πόσο κάνουν οι φακές, είπες 5 ευρώ. Ναι, το σύνολο του φαγητού κάνει 5 ευρώ. Το σύνολο του φαγητού, έτσι. 1.200 ευρώ έχεις. Να σου κάνω μια ωραία μάσκα χρυσού. Ένα κόλλημα, ορίστε, έχω πάσει. Αυτό, θέλω να το δω λοιπόν. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το παρακολουθώ τόση ώρα. Εγώ θέλω βασικά να δω ποια είναι αυτή η κυρία που αυτές τις εποχές πήγε και έβαλε μάσκα προσώπου αξίας 1.200 ευρώ. Αν εσείς καταλάβατε ποια είναι. Αυτή που σας δείξαμε, για δείξτε μου λίγο τη φωτογραφία πάλι με το φύλλο χρυσού πάνω στο προσωπάκι της. Έλα Κιμ, δεν την έχεις καταλάβει λοιπόν, ακόμα. Λοιπόν, όχι, δεν έχω καταλάβει εγώ, γι' αυτό ζητώ τη βοήθειά σας. Πάρτε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, να μας δώσετε έτσι ένα χεράκι, ένα τηλέφωνο. Βοηθήστε τους παιδιά, βγάζει μάτι. Και θα δώσω δωράκι, σε όποιον το βρει θα δώσω δώρο. Τη μάσκα να δώσεις. Έχουμε πολύ πιο ωραία δώρα. Παραγωγή. Τι να το κάνεις το φύλλο χρυσού πάνω στο πρόσωπο. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Εγώ, αλλά ελπίζω ότι εσείς θα βρείτε ποιο είναι το τραγούδι που θα σας παίξει τώρα ο Στέφανος, γιατί έχουμε να δώσουμε τα δωράκια μας. Να πούμε βέβαια, επειδή είδαμε έτσι και το teaser για τον διαγωνισμό, ότι να, τώρα σε λίγο καιρό θα δούμε εδώ τους πρώτους που θα έρθουν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι έτσι μέσα σε αυτούς που θα έρθουν θα βγουν κάποια ταλέντα. Ναι. Και, εγώ το πιστεύω. Και όλα μπορούν να αλλάξουν. Αυτό. Σήμερα όμως θέλουμε να δώσουμε δώρα για να δούμε ποιον ή ποια έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι, Κιμ! Γεια σας! Γεια, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Από Θεσσαλονίκη. Και το όνομά σας? Λία. Λία, πολύ ωραία. Ναι. Πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μας κρατάτε ωραία συντροφιά τη Σαββατοκυριακά. Να είστε καλά. Έχετε ξανατραγουδήσει? Ορίστε. Έχετε ξανατραγουδήσει, ασχολείστε με τραγούδι. Α, ναι, στο σπίτι και στο γενικά. Στο σπίτι, όχι. Ναι. Ωραία, πάμε να σας ακούσουμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, για το quiz. Πάμε. Να βάλει, κύριε Δεν έχω περιθώρια, στενέψανε τα όρια. Χωρίς καρδιά δεν θέλω να γυρίσω. Σιγά σιγά πεθαίνουμε, τα ίδια πάντα μένουμε. Με μια ζωή καλύτερη αξίζω. Σου δίνω. Σου δίνω πίσω. Σου δίνω πίσω την αγάπη που μου χάρισες. Δώσε μου πίσω, δώσε μου πίσω τη ζωή μου και ξοφλάμε. Να σου θυμίσω, είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Πώς θες εσύ, πώς θες εσύ για καλοκαίρια να μιλάμε. Πάρτε το αυτοκίνητο και ελάτε Αθήνα. Το βρήκατε. Όχι μόνο το βρήκατε. Όχι μόνο το βρήκατε. Μήπως θέλετε να συμμετέχετε έτσι στο διαγωνισμό μας, Στέφανε? Βέβαια. Καλά είπα, Στέφανος. Πάρτε το αυτοκίνητο, το τρένο, δεν ξέρω εγώ τι, να έρθετε εδώ.
Θα το σκεφτώ, ναι. Πολύ ωραία φωνή. Μπράβο σας. Λοιπόν, θα σας αφήσω να διαλέξετε το δωράκι. Έχουμε πολλά σήμερα από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε. Έχουμε τοστιέρα, έχουμε multi mixer, έχουμε set κατσαρόλες, έχουμε ατμοσίδερο και έχουμε και αποχυμωτή. Μια τοστιέρα θα ήθελα. Πολύ ωραία. Παιδάκια έχετε? Ναι, έχω. Γι' αυτό η τοστιέρα είναι πολύ χρήσιμη. Ναι, ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ, σας βλέπει η Θεσσαλονίκη, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να δώσω κι άλλο δωράκι, να προσπαθήσουμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, εσείς. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Χαλκίδα. Από Χαλκίδα, πολύ ωραία. Και το όνομά σας? Ιωάννα. Ιωάννα. Λοιπόν, η προηγούμενη τηλεθεάτριά μας το βρήκε έτσι πολύ εύκολα, νομίζω, το τραγούδι. Ελπίζω και εσείς να το βρείτε. Στέφανε, ελπίζω να έχει ετοιμάσει κάτι εύκολο, να δώσουμε και το δεύτερο δωράκι μας στη πάντα Χαλκίδα. Πάντα ακούω τη φωνή και σκέφτομαι και με έχει προβληματίσει πάρα πολύ η φωνή της κυρίας. Η φωνή? Ναι, ναι, προσπαθώ να μαντέψω πού είναι. Είστε έτοιμοι? Ναι. Ωραία. Πάμε. Είσαι πάλι μπροστά μου, άλλη μία βραδιά. Μα απόψε, γλυκιά μου, θα σ' το πω καθαρά. Μην αντιστέκεσαι. Μην αντιστέκεσαι. Κόλλησα. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι. Δεν μπορώ, όχι, δεν έρχεται τώρα με τίποτα. Αχ, είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ εύκολο. Είναι μέσα στο μυαλό μου, αλλά δεν έρχομαι. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι, κάνε. Δεν μπορώ, όχι, δεν μπορώ. Πάμε άλλη μία. Μήπως το θυμηθείτε, γιατί είναι πολύ εύκολο, είναι κρίμα. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι, κανένα. Κάνε ένα βήμα, λοιπόν, μην αντιστέκεσαι. Μην αντιστέκεσαι. Δεν μπορώ παρακάτω. Αχ, τώρα εγώ θέλω να δώσω δώρο στη Χαλκίδα. Ήταν ένα βήμα γλυκό. Κάνε ένα βήμα κι εσύ. Ήθελα να δω τι ήμουν καταληξία θα βάλει. Λοιπόν, θα μας ξαναπάρετε τηλέφωνο και θα σας ξαναβγάλουμε. Θέλω έτσι να το δώσουμε το δώρο στην Χαλκίδα. Δεν το βρήκατε σήμερα. Ξαναπάρτε μας τηλέφωνο να το κερδίσετε την επόμενη φορά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, χαιρετισμού στη Χαλκίδα. Να ακούσουμε πώς ήταν το σωστό. Βεβαίως. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ. Μην αντιστέκεσαι, το πάθος έρχεται και φεύγει η λογική. Εντάξει, Λουβάς. Εσείς συνεχίζετε να παίρνετε το τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για να παίξουμε εδώ με τον Στέφανο μουσικό quiz και να σας δώσω τα ωραία δώρα μας. Στέφανε, θα τα πούμε μετά, θα ξαναβγάλουμε γραμμές, γιατί θέλω να το δώσουμε τα δώρα σήμερα, θα βοηθήσουμε και λιγάκι. Και πάμε να δούμε τα επόμενα θέματα μας για σήμερα. Και δεν θα κλείσουμε το μάτι στην επικαιρότητα, γιατί είχαμε πολλά την εβδομάδα που πέρασε. Και θέλω έτσι σήμερα να τα δούμε αναλυτικά, να δούμε τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε και γενικά τι μας περιμένει. Πολύ. Θέλω να καλωσορίσω τον Νίκο Τσερμετάκη στην παρέα μας, δημοσιογράφος από το Zoogla.gr και έτσι μας έχεις μία επισκόπηση, αν θέλεις, από την εβδομάδα που μας πέρασε και τις ειδήσεις που βγήκανε. Θα πάμε να δούμε τώρα, θα συζητήσουμε για μία πραγματικά συγκλονιστική έρευνα, η οποία έγινε μέσα στην εβδομάδα και δείχνει για τον υποσιτισμό των παιδιών σε δημοτικά αλλά και σε γυμνάσια. Εν έτη 2013, Κιμ, υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν κυριολεκτικά να φάνε. Mm. Τα στοιχεία αυτής της έρευνας είναι σοκαριστικά πραγματικά και κανείς δεν θα περίμενε, πριν 5 χρόνια που μπήκε Βέβαια. Η κρίση, κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο κάποιες οικογένειες να μην έχουν να δώσουν ένα κολατσιό στα παιδιά τους για να πάνε στο σχολείο. Μα θυμάστε, συγγνώμη που σε διακόπτω, και αυτές οι ειδήσεις που μας είχαν συγκλονίσει όλους, που λιποθυμούσαν τα παιδιά την ώρα του μαθήματος, επειδή δεν είχαν φάει πρωινό, δεν ξέρω, είχαν μέρες να τραφούν σωστά. Και τώρα υπάρχει μια θετική είδηση. Βέβαια, δεν είναι λύση του προβλήματος, αλλά είναι ένα χέρι βοήθειας.
Η λύση που πολύ σωστά λες είναι ότι η Αρχιεπισκοπή διοργανώνει κάποια συσίτια σε αρκετά σχολεία της χώρας, έτσι ώστε να προσπαθήσει να βοηθήσει τις οικογένειες που δυστυχώς δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Αλλά θα σου πω τώρα μερικά στοιχεία από την έρευνα, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Ποιος θα περίμενε ότι ένα στα τρία παιδιά αυτή τη στιγμή, τα οποία συμμετέχουν φυσικά σε αυτά τα συσίτια της Αρχιεπισκοπής, δεν έχουν να φάνε. Ένα στα τρία. Ένα στα τρία. Το νούμερο πραγματικά είναι εξοργιστικό, δεν είναι πολύ μεγάλο απλά. Είναι αριθμός τεράστιος. Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό πραγματικά. Ένα στα τρία παιδιά να πηγαίνει στο σχολείο, να έχει τάση λιποθυμίας και φανταστείτε και οι δάσκαλοι σε πόσο δύσκολη θέση έρχονται όταν βλέπουν μικρά παιδάκια να τρέμουν μπροστά τους και να μην μπορούν και αυτοί να τα βοηθήσουν. Γιατί τι μπορούν και αυτοί να κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει κατά καιρούς και στο zoungla.gr, αρκετοί είναι οι δάσκαλοι οι οποίοι δίνουν από την τσέπη τους λεφτά για να αγοράσουν κολατσιό σε κάποια παιδάκια τα οποία τα βλέπουν ότι δεν δύναται η οικογένειά τους. Μα δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Και σαν εικόνα δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Ένα παιδί λιποθυμάει γιατί δεν έχει φάει, δεν έχει κολατσιό μαζί του. Ακριβώς. Και να σου πω, όπως είπαμε, ένα στα τρία παιδιά δεν έχουν να φάνε, ενώ τέσσερα στα δέκα ζουν καθημερινά με τον εφιάλτη ότι σήμερα έχουμε, αύριο μπορεί να μην έχουμε. Το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Πώς μπορείς να πεις σε ένα παιδί, πώς μπορεί να πει η μητέρα σε ένα παιδί ότι, κοίτα να δεις, σήμερα μπορώ να στρώσω το τραπέζι και να έχεις ένα πιάτο φαΐ. Αλλά κάνε λίγο κράτη, γιατί αύριο μπορεί να μην μπορώ να στο προσφέρω. Και έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω εγώ ότι ο κάθε γονιός, δηλαδή προτιμάει να μην φάει ο ίδιος και να φάει το παιδί του. Έτσι, και όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ότι δεν έχουν δηλαδή να ταΐσουν μόνο το παιδί, αν θέλετε, καταλαβαίνουμε όλοι σε τι κατάσταση έχουμε περιέλθει. Και μιλάμε για το αυτονόητο, για το φαγητό. Για το φαγητό. Για μια φέτα ψωμί. Για μια φέτα ψωμί. Παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Πάντως, να πούμε ένα μπράβο, όπως είπες και εσύ, Κιμ, στην Αρχιεπισκοπή, η οποία έχει καταλάβει το πρόβλημα και προσπαθεί και αυτή όσο μπορεί να βοηθήσει. Να πούμε ότι πλέον είναι αρκετά τα σχολεία, γύρω στα 152, τα οποία δέχονται βοήθεια από την Αρχιεπισκοπή για να μπορούν να ταΐσουν αυτά τα παιδάκια. Και μιλάμε, θα το ξαναπώ, για να μπορέσει έτσι να αφυπνιστεί ο κόσμος. Ότι μιλάμε για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Παιδάκια τα οποία τώρα ξεκινάνε, παιδάκια τα οποία πρέπει να τρέφονται σωστά, παιδιά τα οποία τώρα αναπτύσσονται και είναι πραγματικά κρίμα να μην μπορεί η οικογένεια να τους αγοράσει ένα μήλο, ένα τόστ. Και δεν είναι μόνο, δηλαδή, αυτό ακριβώς που λες, Νίκο, δεν είναι μόνο η σύτηση το να σύτιζονται, είναι ότι να τρέφονται και σωστά. Ναι. Ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία θέλει τις βιταμίνες του, θέλει τη σωστή διατροφή του, γιατί. Όταν πρέπει να διαβάσει, όταν πρέπει να δώσει εξετάσεις, όλα αυτά είναι πολύ εξαντλητικά για τον οργανισμό. Τι ενέργεια μπορεί να έχει ένα παιδί όταν πηγαίνει στο σχολείο και να παρακολουθεί το μάθημα, αλλά και για να μπορέσει να φέρει πέρας. Και με τι κουράγιο θα πάει να διαβάσει στο σπίτι του. Είναι τώρα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που προσφέρει η. Για όσο χρειαστεί. Για όσο χρειαστεί. Φυσικά για όσο χρειαστεί. Και να πούμε ότι οι περιοχές που αντιμετωπίζουν το σοβαρότερο πρόβλημα, συγγνώμη, όσον αφορά στον υποσυτισμό των μαθητών, είναι η Πάτρα. Φυσικά, αρκετές περιοχές της Αττικής είναι η Ηλία, η Ξάνθη και η Κομωτινή. Αυτές, και η Θεσσαλονίκη φυσικά. Αυτές οι πόλεις πραγματικά βρίσκονται στο κόκκινο όσον αφορά τον υποσυτισμό των ανήλων. Περισσότερο από την Αθήνα. Είναι στην ίδια κατηγορία. Απλά η Αθήνα είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο και όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε έχει κάποιες περιοχές στις οποίες η κατάσταση είναι τραγική. Νίκο, δεν ξέρω αν είναι η ίδια έρευνα αυτή που μας λες, που λέει ότι οι δασκάλοι λένε ότι στην καλύτερη περίπτωση τα παιδιά έχουν ένα αλουμινόχατρο, μια φέτα ψωμί μαζί τους για κολατσιό. Ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς. Στην καλύτερη ότι των περιπτώσεων. Το πιο τυχερό παιδάκι. Ψωμί. Είναι φοβερό να το σκέφτεται κανένας. Το πιο τυχερό παιδί έχει μια φέτα ψωμί. Τι να πω τώρα, να πω ότι ευτυχώς που υπάρχει αυτή η κινητοποίηση από μεριάς της Αρχιεπισκοπής. Δεν είναι αυτή η λύση. Εγώ δεν θα ήθελα, ας πούμε, κανονικά μια πολιτεία να περιμένει, ας πούμε, την Αρχιεπισκοπή ή κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία για να ταΐσει η Ελλάδα τα παιδιά της. Μα μας θυμώνει κιόλας αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει μια λύση κυβερνητική, ώστε να μην υπάρχει κανένα παιδάκι που να μην έχει το απολύτως απαραίτητο ένα πιάτο φαγητό. Να μην έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς, όπως είδαμε και τις τελευταίες εβδομάδες και μέρες με τις συναντήσεις των υπουργών μας και όλων των κυβερνητικών με την Τρόικα κτλ., τα πράγματα δεν φαίνεται να καλυτερεύουν τουλάχιστον πολύ σύντομα και θα κληθούμε να πληρώσουμε και άλλα πολλά πράγματα που δεν περιμέναμε, που δεν μπορούμε και να τα πληρώσουμε. Δηλαδή, μπορεί να μας τα ζητάνε, αλλά το θέμα είναι ποιος μπορεί πλέον να τα πληρώσει όλα αυτά. Έτσι, λοιπόν, Νίκο, και είναι το επόμενο θέμα που μας έφερες εσύ σήμερα,
θα βάζουν πλέον κυριολεκτικά χέρι στους λογαριασμούς μας, η εφορία συγκεκριμένα, για να παίρνει, για να κατάσχει, γιατί κάπως σαν κατάσχεση εμένα μου φαίνεται, τα ποσά, τα ληξιπρόθεσμα ποσά που έχουμε, που εκκρεμούν, εν πάση περιπτώσει, στην εφορία. Πολύ σωστά λες, αλλά θα πρέπει να μάθει και ο κόσμος ότι δεν μιλάμε μόνο για τα ληξιπρόθεσμα ποσά, αλλά και για τα μη ληξιπρόθεσμα. Δηλαδή, τι σου λέει η εφορία? Σου λέει ότι βλέπω ότι έχεις μία οφειλή προς εμένα, προς το κράτος, μία οφειλή των 1.500 ευρώ. Mm-hmm. Εσύ από την φορολογική σου τη δήλωση, την κανονική, ας πούμε. Ακριβώς, που... ναι. Εσύ έχεις κάνει τη ρύθμιση και λες ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα την πληρώσω αυτή την οφειλή. Φυστά. Αν είναι όμως η εφορία να σου επιστρέψει ένα ποσό μέσα στο μήνα, θα σου πει... Α, φίλε μου, δεν θα στο επιστρέψω το ποσό, γιατί βλέπω ότι στο τέλος του μήνα θα πρέπει να μου δώσεις 300 ευρώ. Και θα στα πάρει πριν σε ερωτήσει και πριν έρθει η ημερομηνία που ο ίδιος είχε συμφωνήσει πριν ένα μήνα με την εφορία. Καινούργιο είναι αυτό. Είναι καινούργιο. Εφορία... Είναι οι αλχημίες που γίνονται αυτή τη στιγμή, όπου πραγματικά έχουμε μείνει κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Κάθε μέρα όλο και κάτι αλλάζει. Και αυτά τα ποσά, Βίκη και Νίκο, Αλεξία, Γιώργο, θα δεσμεύονται από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας μας. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να ρωτήσουμε και τον ειδικό. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, τον φοροτεχνικό, να μας πει ακριβώς αυτή τη διαδικασία και πώς θα γίνεται και πώς ενδεχομένως εμείς μπορούμε να προλάβουμε το κακό, γιατί περιμένουμε όλοι να πληρωθούμε από τους μισθούς μας, να κλείσουμε άλλες τρύπες και ενδεχομένως, ας πούμε, να αφήσουμε την εφορία έτσι, σε δεύτερο χρόνο και να κάνουμε ρυθμίσεις και όπως κάνουμε όλοι πλέον τώρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Για πείτε μας, με ποια διαδικασία θα δεσμεύονται αυτά τα χρήματα από την εφορία, από το λογαριασμό μας πλέον? Κοιτάξτε, να διευκρινίσουμε καταρχήν το εξής, ότι όλο αυτό που περιγράφεται μπορεί να φαντάζει νέο, δεν είναι όμως νέο. Αυτό ήρθε τόσο από τις 23 Απριλίου του 2010 με το νόμο 3842, όσο και με νόμο που ακολούθησε, το νόμο 3943 στις 30 Μαρτίου του 2011. Άρα λοιπόν είμαστε στο 13, είναι 2 και 3 χρόνια που υπάρχει αυτή η διάταξη που λέει το εξής. Τι λέει? Ότι στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν ανταμοιβαίες απαιτήσεις, ναι, συμψηφίζονται, έστω και αν οι οφειλές που έχουμε προς την εφορία δεν είναι ληξιπρόθεσμες, ή ακόμα, έστω και αν τελούν σε αναστολή. Τι σημαίνει αυτό? Άκουσα τον κύριο που περιέγραψε προηγουμένως ότι στην περίπτωση που πράγματι έχεις απέτηση, για παράδειγμα, φόρου εισοδήματος από την εφορία και ταυτόχρονα έχεις κάνει και μια ρύθμιση και την εξυπηρετείς αυτή τη ρύθμιση, δεν θα πάρεις το ποσό της επιστροφής, αλλά θα πάει αυτό αυτεπάγγελτα να συμψηφιστεί στο σύνολό του με το χρέος που έχεις, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ληξιπρόθεσμο. Δεν θα σου πάρουν μόνο τη δόση εκείνου του μήνα που οφείλεις, αλλά θα σου πάρουν το συνολικό ποσό που έστω εσύ ότι εξυπηρετώντας το θα το πλήρωνες μετά από ένα έτος. Όσο αφορά τώρα, κύριε Μουζάκη, τα δικαιώματά μας όμως, γιατί όταν μιλάμε για τον προσωπικό μας λογαριασμό, για μένα είναι και λίγο μια παραβίαση αυτού του προσωπικού μου λογαριασμού, της προσωπικής μου περιουσίας, ναι, των δεδομένων μου. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Είναι νομικά, τώρα θα μου πείτε φοροτεχνικός είστε, αλλά σίγουρα γνωρίζετε. Είναι σωστό? Λοιπόν, στέκει. Πάμε τώρα να δούμε αυτό το θέμα που θίγεται. Εδώ πάλι υπάρχει νόμος από το 1974, παρακαλώ, ούτε χθεσινός είναι, ναι, δυστυχώς είναι από το 1974. Είναι ο κώδικας σύσπραξης δημοσίων εσόδων που λέει ότι το δημόσιο μπορεί να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία όχι μόνο στα χέρια του οφειλέτη, στα χέρια μου, σε μένα που οφείλω, αλλά και ισχύρας τρίτων. Δηλαδή, εγώ οφείλω στην εφορία. Έχω νοικιάσει, για παράδειγμα, ένα κινητό μου σε εσάς. Μπορεί να κατάσχει το ενίκιο που παίρνω από εσάς και να σας υποχρεώσει σε εισαγωγικά να το δίνετε αντί να το δώσετε σε μένα, να το δώσετε στην εφορία για λογαριασμό μου. Μάλιστα. Ή επίσης μπορεί να κάνει το εξής. Επειδή εγώ οφείλω στην εφορία, μπορεί να πάει και στον προσωπικό μου λογαριασμό και να πάρει τα χρήματα από εκεί. Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσω αυτή τη διαδικασία είναι να μπορέσω, πριν έχουμε τα μέτρα αυτά αναγκαστικής κατάσχεσης, να έχω ρυθμίσει την οφειλή. Γιατί αν ξεκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής κατάσχεσης, εγώ, έστω και αν πάω εκ των υστέρων να ρυθμίσω, δεν πετυχαίνω τίποτα. Άρα λοιπόν, εγώ αν έχω οφειλή, εκείνο που πρέπει να κάνω είναι να πάω να ρυθμίσω την οφειλή μου αυτή, δηλαδή να πάω να τη βάλω σε δόσεις.
Θα μου πείτε τώρα, πολύ ωραία μας τα λες, αλλά πού θα βρω τα χρήματα για να ρυθμίσω αυτή την οφειλική. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Δυστυχώς οι ρυθμίσεις που τρέχουν αυτή την περίοδο δεν ευνοούν καθόλου τους πολίτες για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Και εδώ συναντάμε τεράστιες δυσκολίες. Θα σας πω μόνο ότι η νομοθεσία σήμερα ορίζει ότι αν έχεις οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες και είναι μέχρι 31 Δεκάτου, δηλαδή Δεκεμβρίου του 2012, ναι, μπορείς αυτές να τις ρυθμίσεις σε 48 δόσεις ή μάλλον μέχρι 48 δόσεις. Αν είναι οφειλές από το 2013 και μετά, δυστυχώς μπορείς να τις ρυθμίσεις μόνο σε 12 δόσεις. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη δυσκολία. Κάποιος που οφείλει 50-100 χιλιάδες ευρώ, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Και οι 48 δόσεις δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση. Πολύ περισσότερο δεν φτάνουν οι 12 δόσεις για τα χρέη του 2013. Υπό αυτή την έννοια, κανένας δεν πηγαίνει στην εφορία να ρυθμίσει. Βλέποντας λοιπόν το ελληνικό δημόσιο ότι κανένας δεν πηγαίνει να ρυθμίσει, τι κάνει, λαμβάνει αυτά τα αναγκαστικά μέτρα για να διασφαλίσει τα συμφέροντά του, λέει. Άρα λοιπόν έρχεται να στα πάρει από τον τραπεζικό λογαριασμό, έρχεται να στα πάρει δεσμεύοντας κινητά ή ακίνητα, έρχονται να στα πάρει δεσμεύοντας τα ενίκια που λαμβάνεις ή ό,τι άλλο έχεις εσύ ως απέτηση από κάποιον. Κύριε Μουζάκη, έγινε κατανοητό. Καταλάβαμε ότι από ό,τι φαίνεται έχουν προνοήσει και με τους νόμους το έχουν ρυθμίσει έτσι ώστε να είναι απολύτως νόμιμη διαδικασία. Αν μπορεί να μας πει ο κύριος Μουζάκης, γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αγχωμένος, γιατί φοβάται ότι θα ξυπνήσει μια μέρα και θα δει τις καταθέσεις του άδειες. Τι μπορεί να κάνει για να προστατεύσει κάποιο ποσό, κάποιο λογαριασμό. Αν μπορείτε να είστε επιγραμματικός για να μας καταλάβουν. Καταρχήν, υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε τώρα το καλοκαίρι τον Ιούνιο, 41-61, και λέει εκεί στο άρθρο 20, και δυστυχώς το λέω αυτό γιατί οι τράπεζες δεν υλοποιούν τη συγκεκριμένη διάταξη, που λέει τι, ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να ορίσει έναν λογαριασμό που θα είναι ακατάσχετος για 1.500 ευρώ τουλάχιστον, ή όταν είναι έγκαμος μέχρι 2.000. Άρα λοιπόν μπορεί ο πολίτης να πάει και να πει από αυτόν τον λογαριασμό, εγώ θεωρώ ότι, δηλώνω ότι αυτός ο λογαριασμός μου είναι αυτός που θα υπάρχει το ακατάσχετο. Ένα. Δεύτερον, να θυμίσω ότι για τις οφειλές προς την εφορία, όταν κάποιος μέσα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, καταθετικό, παίρνει εκεί το μισθό του ή τη σύνταξη ή ένα επίδομα, ο λογαριασμός αυτός είναι ακατάσχετος για ποσά μέχρι 1.000 ευρώ. Μπορεί να κατασχεθεί, λέει ο νόμος, όταν το ποσό είναι μεγαλύτερο από 1.000 ευρώ, μπορεί να κατασχεθεί μόνο το 25%. Αυτό που θα μείνει βέβαια δεν πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση κάτω από 1.000 ευρώ. Άρα λοιπόν και οι λογαριασμοί μισθοδοσίας δεν κατάσχονται μέχρι 1.000 ευρώ. Βέβαια, ξέρετε, πολλοί δεν το έχουν δηλώσει αυτό στην τράπεζα. Οπότε η τράπεζα δεν γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι καταθετικός μισθοδοσίας, μισθοδοτικός λογαριασμός. Πρέπει λοιπόν και αυτοί να πάνε στην εφορία να δηλώσουν ότι ο λογαριασμός αυτός είναι μισθοδοσίας, ούτως ώστε να μην πέσει η εφορία, το ελληνικό δημόσιο και σε αυτόν τον λογαριασμό. Για πείτε μου κάτι τώρα, επειδή σας έχουμε εδώ στην τηλεφωνική γραμμή, μετακίνητε. Τι θα γίνει, γιατί ακούμε πολλά, μετά ακούμε πάλι για καινούργια σχέδια της κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών και της Τρόικα και όλων αυτών που βάζουν χέρι στην τσέπη μας. Τελικά για τα ακίνητα τι θα πληρώσουμε, κύριε Μουζάκη. Κοιτάξτε, εδώ τώρα έχουμε μια εμπλοκή, γιατί θυμάστε ότι με το αρχικό σχέδιο που είχε ξεσκοθεί άλλος και είχαμε αντιδράσεις τόσο από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όσο και από το ΠΑΣΟΚ, ενώ είχαμε ένα στόχο να πάρουμε 3,5 δισεκατομμύρια και με τον τη ρήτρα της παξιμότητας να φτάσουμε στα 2,9. Με το καινούργιο νομοσχέδιο που είχε στη συνέχεια και είχε, αν θέλετε, αμβλύνει κάποια προβλήματα που υπήρχαν στο αρχικό, ζητούσαμε λιγότερα χρήματα, γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια, 2,6. Δυστυχώς οι Τροϊκανοί ήρθαν και είπαν ότι αφού μειώσατε τα ποσά, θα πρέπει να μας πείτε πού θα βρείτε αυτά που λείπουν. Άρα λοιπόν, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ή θα ξαναεπανέλθουμε σε ένα σχέδιο σαν το αρχικό, ή θα πρέπει να βρούμε άλλα ισοδύναμα μέτρα για να καλύψουμε την τρύπα. Ή, και δεν πρέπει να γίνει κατά την ταπεινή μου άποψη, να μειώσουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί αυτά τα χρήματα θα λείψουν από την πραγματική οικονομία. Άρα λοιπόν... Καλά, ποιες δημόσιες επενδύσεις τώρα, κύριε Μουζάκη. Ακριβώς, αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποια φόρμουλα, ούτως ώστε και να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στη φορολογία των ακινήτων, γιατί ήδη ο φόρος είναι βαρύς, υπό την έννοια ότι θυμίζω ότι όταν ξεκινήσαμε πριν την κρίση εκεί 8-9 πληρώναμε
Μα υπάρχουν πάρα πολλές. Όλους τα ακίνητα περίπου 500 εκατομμύρια και τώρα κρυφές φανερές αδικίες, αν θέλετε, έτσι, στην φορολόγηση των ακινήτων μας. Είτε τώρα πρόκειται για την πρώτη κατοικία, είτε για κάποιο, δεν ξέρω, κάποια κληρονομιά που έχουμε στο χωριό. Υπάρχουν πολλές αδικίες, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας, ας πούμε, τις εμπορικές αξίες πριν κάποια χρόνια και λάβουμε υπόψη μας και τις πραγματικές εμπορικές αξίες του σήμερα, υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο αυτών. Πράγματι. Και νομίζω ότι εκεί είναι η πρώτη μεγάλη αδικία που έρχεται να χτυπήσει εμάς. Έχετε δίκιο, γιατί ο νόμος τώρα, αυτός που θα έρθει, όποιος και αν είναι αυτός, θα ορίζει τι, ότι υπολογίζουμε το φόρο στην αντικειμενική αξία. Έτσι. Η αντικειμενική αξία στις περισσότερες των περιπτώσεων, όπως λέτε, δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτερη από την εμπορική αξία. Ακριβώς, ενώ παλιότερα είχαμε το αντίστροφο. Ακριβώς. Τώρα έτσι, ακριβώς. Όμως, είναι η αδικία που πάλι εμάς χτυπά. Κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Από όποια πλευρά και να το δει κανένας. Χαμένοι είμαστε. Ζούμε στη ζώνη του παραλογισμού ή είναι ιδέα μου? Δεν είναι ιδέα σου. Ζούμε στη ζώνη. Εντάξει. Στον παραλογισμό. Ζούμε στη ζώνη της εκταμίευσης. Πραγματικά δηλαδή. Τι να πω, δεν έχω λόγια πια. Είναι τραγικό πάντως αυτό που συμβαίνει, γιατί εκτός ότι αλλάζουν νόμοι κάθε τρεις και λίγο και δεν ξέρει ο κόσμος. Μα γιατί έχεις καταλάβει, αυτό κάθε μέρα αλλάζει και κάτι. Το μόνο που ξέρεις είναι ότι θα πληρώσεις. Ότι θα πληρώσεις. Το πώς θα πληρώσεις, με ποιο τρόπο θα πληρώσεις και με πού θα καταθέσεις τα χρήματά σου. Αν θα, πλέον θα τα πληρώνεις μέσω, ξέρω εγώ, του λογαριασμού της ΔΕΗ, αν θα τα πληρώνεις μέσω του λογαριασμού σου. Δεν ξέρουμε. Πάντως, θα πληρώσεις πάντως. Ας βγει ένας οδηγός, πει αυτό και αυτό. Πάντως δεν υπάρχουν και καταθέσεις τώρα, έτσι, που θέλουν να τις πάρουν, δεν υπάρχουν πια. Ο κόσμος, το είδαμε πριν με το θέμα με τα σχολεία, ότι δεν έχουν ούτε τα παιδιά τους να ταΐσουν, όχι να πληρώσουν εφορία. Μπέκη μου, πάμε στην Ομογένεια και στην Βοστόνη. Όπου στη Βοστόνη φιλοξενείται εδώ και αρκετό καιρό, τους τελευταίους μήνες, η Μυρτώ. Η Μυρτώ, ναι. Η Μυρτώ είναι το άτυχο κορίτσι αυτό που έπεσε θύμα του δράκου της Πάρου, αυτού του Πακιστανού που της επιτέθηκε. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψει κανείς. Ακριβώς δεν υπάρχουν λόγια. Όχι, όχι. Όλοι θυμόμαστε αυτή την ιστορία που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, διότι αυτή η είδηση, όπως όλες αυτές οι ειδήσεις, κάνουν το γύρο του κόσμου. Άφησε την κοπέλα σε αυτή την πολύ κρίσιμη κατάσταση. Την πέταξε στα βράχια. Η οποία δίνει το δικό της αγώνα. Η Μυρτώ δίνει τον αγώνα κάθε μέρα, έτσι, έστω για μία μικρή καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής της και μαζί της ασφαλώς και όλοι οι αγαπημένοι άνθρωποι, η οικογένειά της. Ακριβώς. Και η Ομογένεια, η οποία υποδέχτηκε την Μυρτώ και την οικογένειά της με μία ανοιχτή αγκαλιά και έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα, έτσι, να βοηθήσουν την Μυρτώ στον αγώνα της. Βέβαια, και οικονομικής φύσεως, αλλά και όχι μόνο. Και ψυχολογική. Και ψυχολογική, διότι Βέβαια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πολύ εκείνοι που πάνε και στην Μυρτώ στο νοσοκομείο και τις κρατάνε παρέα, τις μιλάνε. Η Μυρτώ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επικοινωνήσει ακόμα. Και έτσι ένας λόγος για τον οποίο έπρεπε να αγοραστεί και ένα μηχάνημα που θα βοηθήσει τη Μυρτώ στην επικοινωνία της με τον εξωκόσμο. Ακριβώς, με τον εξωκόσμο. Και είναι κάτι το οποίο θα συμβεί μετά, δηλαδή από τη στιγμή που το έπαθε και μετά, έχουν περάσει αρκετοί μήνες, οπότε και αυτή θα αισθανθεί πολύ καλύτερα. Ναι. Θα αρχίσει να κατανοεί καλύτερα αυτό που τη συμβαίνει με τους Έγινε γιατρούς, ένα φιλανθρωπικό στην Βοστόνη και μαζεύτηκαν τα χρήματα. Ναι, συγκεντρώθηκαν αρκετά χρήματα. Το ποσό αυτό που ήταν αναγκαίο για το μηχάνημα και, αυτό και παραπάνω. Και πολύ περισσότερα, βεβαίως. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τη Μυρτώ. Νοέμβριος 2013, σε έναν θάλαμο στο νοσοκομείο της Βοστόνης. Η πρώτη φωτογραφία της 16χρονης Μυρτούς κάνει το γύρο του κόσμου μέσω διαδικτύου και προκαλεί ρίγη συγκίνησης. Στο πρόσωπό της αποτυπώνεται ο αγώνας της. Μία σελίδα στο Facebook με την ονομασία Friends of Μυρτώ και η ιστοσελίδα youcaring.com άρχισαν τη δική τους προσπάθεια στο να συγκεντρώσουν 25.000 δολάρια για να μπορέσει το άτυχο κορίτσι να αποκτήσει εκείνο το σωτήριο μηχάνημα που θα κάνει την επικοινωνία της πιο εύκολη.
Σε χρόνο ρεκόρ τα χρήματα συγκεντρώθηκαν και η Ελπίδα άπλωσε το χέρι της. Η Μυρτώ θα μπορεί να επικοινωνεί με τη μητέρα της που βρίσκεται στο προσκεφάλι της από την πρώτη ημέρα, με τους γιατρούς φύλακες αγγελούς της, αλλά και με όλα εκείνα τα κορίτσια της ομογένειας που πηγαίνουν και τις κρατούν συντροφιά, που τις μιλούν και τις κρατούν το χέρι. Η Μυρτώ, που δέχτηκε την πιο άδικη και βάναυση επίθεση στην Πάρο, βρήκε πολλούς συμπαραστάτες στο δρόμο της, που κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να παλύνουν τον πόνο της ίδιας και των γονιών της, των ανθρώπων που τα έχουν αφήσει όλα πίσω για να περπατήσουν μαζί της το δύσβατο μονοπάτι της περιπέτειάς της. Η Μυρτώ, μέχρι και τις 22 Ιουλίου του 2012, ήταν ένα κορίτσι που απολάμβανε τις χαρές της ηλικίας της. Περπατούσε αμέριμνη στα βράχια της χρυσής ακτής της Πάρου και άκουγε μουσική από τη συσκευή του κινητού της. Η αθωότητα των 15 χρόνων της δεν της επέτρεψε καν να υποπτευθεί ότι αυτή μπορεί να ήταν η τελευταία της βόλτα, ότι λίγα μέτρα πιο πίσω κραδοκούσε ένας εχθρός που δεν θα δίσταζε να τη σκοτώσει ή να της πάρει το κινητό της. Και όμως, η Μυρτώ, το 15χρονο κορίτσι που ήταν γεμάτο ζωή, βρέθηκε από την ίδια της τη μητέρα πεταμένη στα βράχια και χτυπημένη τόσο βάναυσα που έκανε τους πάντες να αναρωτηθούν ποιου το μένος την οδήγησε εκεί. Μπροστά στην δραματική αυτή ιστορία λήγησαν όλοι. Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για να συλλάβει τον φερόμενο ως δράστη, ενώ οι γιατροί στο νοσοκομείο της Αθήνας έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την κρατήσουν στη ζωή. Η βαρύτητα της κακώσης στον εγκέφαλο και στη σπονδυλική στήλη έκαναν πιο δύσκολο το έργο τους. Η μητέρα της έκανε εκκλήσεις για να βρεθεί αυτός που έκανε κακό στο παιδί της. Να βρεθεί αυτός που χτύπησε το παιδί μου, αυτός που θέλει να το σκοτώσει. Θα μάθω κι εγώ γιατί. Γιατί τόση κακία, γιατί τόσο μένος. Σχεδόν μία εβδομάδα μετά, οι αρχές συνέλαβαν τον φερόμενο δράστη και η ταυτότητά του δόθηκε στη δημοσιότητα. Εν μέσω διαμαρτυριών, οδηγήθηκε στον ανακριτή της Σύρου, ενώ είπε ψέματα για την ηλικία του. Η ομολογία του σόκαρε. Την έβλεπα να κάνει βόλτα στην παραλία. Την είδα και τη στιγμή που πήγε να καθίσει στα βράχια, έβαλε τα ακουστικά και άκουγε μουσική. Στην αρχή σκέφτηκα να της πάρω το κινητό. Την πλησίασα και είδα ξανά πόσο ωραία κοπέλα είναι. Της άρπαξα το χέρι για να τη φέρω κοντά μου. Άρχισε να φωνάζει. Την άρπαξα από τα μαλλιά και άρχισα να τη χτυπάω στα βράχια. Τη χτύπησα μέχρι που έπεσε λιπόθυμη. Μετά πήρα το κινητό και το πέταξα στους θάμνους. Από τότε μέχρι και σήμερα άλλαξαν πολλά. Ο φερόμενος ως δράστης, ο 29χρονος Πακιστανός, βρέθηκε στη φυλακή και περιμένει τη δίκη του, η οποία είχε αναβληθεί επαόριστον μετά από αίτημα των γονιών της Μυρτούς, αφού δεν μπορούν να παραστούν. Η Μυρτώ από τον Ιούνιο βρίσκεται σε ένα από τα πιο εξειδικευμένα νοσοκομεία της Βοστόνης. Η κατάστασή της έχει σταθεροποιηθεί, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς. Δεν είναι όμως μόνη της. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας της άπλωσαν το χέρι και της χάρισαν την ελπίδα. Οι προσευχές δεν σταματούν. Και το θαύμα που αναζητά η οικογένειά της ίσως είναι κοντά. Μάλιστα. Δύσκολο, πάρα πολύ για την οικογένεια και για την Μυρτώ. Απλά έχουν έτσι πολύ δύναμη ψυχής και το παλεύουν κάθε μέρα εκεί. Έχουν πάρει τα πράγματά τους από την Ελλάδα και ζουν εκεί πλέον, γιατί εκεί είναι οι εξειδικευμένοι γιατροί που τους βοηθούν. Έτσι, γιατί κάθε βήμα, πολύ μικρό, είναι τεράστιο για εκείνους. Ξέρεις τι γίνεται, είναι ότι δεν τους έχει σβήσει η ελπίδα. Και όσο υπάρχει αυτή η ελπίδα, το βλέπουν και στο... Μπορεί και η Μυρτώ να επανέλθει... Βέβαια, αποτυπώνεται. Θέλω να πω μία καλησπέρα από εμάς και μία καλημέρα στην Βοστόνη, διότι τώρα είναι πολύ νωρίς το πρωί εκεί. Στην κυρία Μαρία Σπυριδοπούλου, μέλος της Ομοσπονδίας των Ελληνοαμερικανικών Σωματείων της Νέας Αγγλίας. Καλημέρα λοιπόν σε εσάς. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Θέλω να σας έτσι δώσω τα συγχαρητήρια που αγκαλιάσατε την Μυρτώ και την οικογένειά της έτσι με αυτόν τον τρόπο, που έχετε σταθεί στο πλάι της από την πρώτη στιγμή και όχι μόνο με τις προσπάθειές σας να μαζευτούν τα χρηματικά ποσά, αλλά και αυτή την ψυχολογική υποστήριξη που έχετε δώσει και στην ίδια αλλά και στην οικογένειά της. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι αυτή τη στιγμή με πώς πάνε όλα. Εσείς πότε γνωρίσατε τη Μυρτώ από κοντά?
Εγώ δεν έχω πάρα πολύ καιρό που τη γνώριζα, όταν αρχίζαν αυτά και είχαν πάρει φόρα. Αυτό η οποία ξεκίνησε με τη Σοφία Λαμπροπούλου, mm-hmm. το κοριτσάκι, η οποία είναι 16 χρονών, ναι. και πήγαινα στο νοσοκομείο με τη μάνα της να επισκεφτεί στη Μυρτώ. Για τη Σοφία ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα mm-hmm. και πήγαινε εκεί να την καλυπάρει, γιατί έχουν και την ίδια ηλικία. Μια μέρα που ήταν η Σοφία εκεί, ρώτησε στην κυρία Μέρη, στη μαμά της Μυρτώς, μήπως μπορούν να κάνουν κάτι, να βοηθήσουν, να μην χρειάζεται τίποτα. Και μετά έμαθε η Σοφία ότι είχαν αρχίσει γιατροί θεραπεία με αυτή τη μηχανή, η οποία λέγεται The Toby Speech Generating Machine. Νομίζω θα το έχετε ακούσει τώρα. Ναι. Τι μηχάνημα είναι αυτό? Να επικοινωνήσει. Εξηγήστε μας λίγο τι μηχάνημα είναι αυτό, γιατί εμείς δεν το γνωρίζουμε. Αυτό το μηχάνημα είναι ένα μηχάνημα, η οποία είναι παρόμοιο με αυτό που είχε ο Dr. Stephen Hawking. Mm-hmm. Αυτό το μηχάνημα είναι ένα μηχάνημα που δουλεύει, ας πούμε, είναι φτιαγμένο ειδικό για το κάθε άνθρωπο που το χρησιμοποιήσει. Σε μερικούς δουλεύει με τα μάτια, με άλλοι μπορεί να δουλεύει με το χείλη, με το χέρι. Γιατί η Μυρτώ αυτό θα δουλέψει με τα μάτια και με το μυαλό της. Τη μηχανή διαβάζει τα μάτια και διαβάζει το μυαλό και έτσι την αφήνει, την βοηθά να μπορεί να επικοινωνήσει. Ναι. Οπότε αυτό είναι το επόμενο βήμα που θέλει να κάνει η οικογένεια στη συνεργασία με τους γιατρούς εκεί στο νοσοκομείο της Βοστόνης, για να υπάρχει μία επικοινωνία, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Επειδή έχουν βρει ότι καταλαβαίνει, το μυαλό δουλεύει και θέλουν να την βοηθήσουν να μπορεί να επικοινωνήσει με τη μητέρα της, με την οικογένεια της, με τους γιατρούς, mm-hmm. με τις φίλες της. Να κάνει τη ζωή. Θα της αλλάξει τη ζωή αυτό. Θα μπορεί να μιλήσει μετά. Ναι. Επικοινωνήσει, ας πούμε. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την προηγμένη τεχνολογία, κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα. Χρήματα τα οποία δεν έχει η οικογένεια της Μυρτούς να διαθέσει. Και γι' αυτό είναι και η συμβουλή δικιά σας τόσο σημαντική. Θα γίνει και ένα φιλανθρωπικό, μια φιλανθρωπική βραδιά στις 7 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, για να μαζευτούν και άλλα χρήματα. Ναι. Ναι. Όντως είναι πολύ συγκινητική όλη αυτή η προσπάθεια που δεν γίνεται. Δεν σας ακούω. Μας ακούτε τώρα? Ναι, σε έχασα για ένα λεπτό. Ωραία. Ναι, ίσως έχουμε και μια καθυστέρηση στον ήχο. Λέω ότι αυτό το φιλανθρωπικό, αυτή η φιλανθρωπική βραδιά που θα διοργανώσετε εσείς στις 7 Δεκεμβρίου, θα βοηθήσει ώστε να μαζευτούν κάποια χρήματα που χρειάζονται για τη θεραπεία της Μυρτούς. Κοίταξε, όταν ξεκινήσαμε το σκοπό να μαζέψουμε αυτά τα 25.000 ναι. για αυτό το μηχάνημα. Mm-hmm. Και είπαμε από την αρχή ότι θα μαζέψουμε παραπάνω, αν θα μαζέψουμε παραπάνω, θα πάει 100% για τις ανάγκες της Μυρτώσης. Γιατί να ξέρετε, να καταλάβετε ότι, ας πούμε, εντάξει, αυτό το μηχάνημα θα τη βοηθήσει να επικοινωνήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά οι ανάγκες της Μυρτώ είναι τόσο μεγάλες που ακόμα η πρόσβαση στο σπίτι της είναι απογορευτικό για αυτήν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι αυτό, ας πούμε, θα υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς είσαστε τώρα ο άνθρωπός μας που μπορείτε να μας μεταφέρετε κάποιο νέο ή κάποιες λεπτομέρειες. Υπάρχει κάποιο χρονικό πλάνο για την Μυρτώ και την οικογένειά της, πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα μας? Σε αυτό δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί είναι αυτό θέμα γιατρών. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μέρα παρά μέρα. Ναι, δεν έχετε ακούσει δηλαδή, κάτι ότι είναι σύντομα. Πώς πάνε τις θεραπείες και ό,τι μπορούν να τη βοηθήσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Βοστόνη. Και ξέρουμε πάντα ότι η ομογένεια είναι δίπλα μας. Που έχει βρεθεί να βοηθήσει και τη Μυρτώ, γιατί είναι πολύ συγκριτικό αυτό. Και όχι μόνο από εδώ, όχι μόνο από την ομογένεια, και από Ελλάδα και από Αμερικάνους, και έχει γίνει παγκοσμικό πράγμα, τι και εμείς ευχαριστούμε. Βέβαια, είναι ένα θέμα που δεν έχει να κάνει ούτε με την εθνικότητα. Είναι ένα κορίτσι πολύ νεαρό στην ηλικία που έχει πέσει θύμα ενός έτσι μιας τόσο βάρβαρης επίθεσης. Εμείς ελπίζουμε ότι η Μυρτώ και η οικογένειά της θα επιστρέψει γρήγορα στην Ελλάδα και θα μπορέσει έτσι να μπει όσο γίνεται καλύτερα στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής τους ξανά. Αυτό λέμε όλοι. Αυτό ευχόμαστε. Σε ένα άλλο σημείο που έχει σχέση με τη Μυρτώ, βέβαια, είναι η δύναμη του διαδικτύου και των social media.
πόσο γρήγορα. Βοήθησε πάρα πολύ. Έγινε η ανταπόκριση από τον κόσμο και μαζεύτηκαν τα χρήματα μέσα σε πολύ λίγες ημέρες. Γιατί περιμέναν να μαζευτούν σε ένα μήνα και μέσα σε 4-5 μέρες είχαν μαζευτεί τα χρήματα. Και συνεχίζουν να αυξάνονται. Βέβαια, και μόνο αυτό να πούμε ότι οι πρώτες 10.000 δολάρια μέσα σε 6 ώρες συγκεντρώθηκαν. Μπράβο. Είναι η καλή πλευρά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και πάμε να ανακυκλώσουμε τα παλιά μας καλλιντικά, ώστε να μην χρειάζεται να τα χρηστέψουμε. Εβίτα Βούλγαρη κοντά μας, αισθητικός, που θα μας δείξει τι μπορούμε να κάνουμε με το παλιό μας μανό, με τη σκιά, με το κραγιόν και ό,τι άλλο μπορεί να ήμασταν έτοιμοι να πετάξουμε. Make-up, κρέμες, eyeliner, τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με μακιγιάζ, με την προϋπόθεση να μην έχουν λήξει όμως. Πάντα. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε λίγο. Δηλαδή το κραγιόν να μην μυρίζει που μυρίζει. Ακριβώς, όταν έχει ναι. Απλά μας έχουν τελειώσει και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Και μπορώ να ξεκινήσω. Ωραία, τι βλέπω εκεί, τι έχει ανάψει φωτιά. Έχω ανάψει φωτιά. Έχουμε ένα κραγιόν. Ναι. Το σύνηθες πρόβλημα που έχουμε πάντα είναι τα κατάλοιπα. Σωστά. Το παίρνουμε μια σπατουλίτσα, παίρνουμε μια μεταλλική βάση από μια παλιά μας σκιά που είχαμε και τελείωσε, ρεσό. Ναι. Και τι γίνεται, θα λιώσει? Θα το ζεστάνουμε, δεν θα το βράσουμε. Ναι. Θα περιμένουμε να λιώσει και όταν αυτό πήξει, με ένα πινελάκι μπορεί να ξαναγίνει ξανά κραγιόν. Ωραία, απλά θα μας το δείξεις αυτό, να το αφήσουμε αυτό λίγο. Ακριβώς, να λιώσει. Και να δούμε και τα. Το βερνίκι. Τι να δούμε τώρα, το βερνίκι. Λοιπόν, πολύ απλό. Μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας βερνίκι νυχιών. Ναι. Παίρνουμε ένα διάφανο βερνίκι που έχουμε. Με μία σκιά της επιλογής μας, ματιών. Ναι. Και μέσα σε αυτό θα χρειαστούμε ένα χωνάκι. Θα ρίξουμε μόνο λίγη. Αυτό σημαίνει θα δώσουμε χρώμα. Θα δώσουμε χρώμα. Mm-hmm. Δηλαδή με τις σκιές μας, ναι. Ό,τι χρώμα σκιά έχουμε, μπορούμε να κάνουμε και βερνίκι νυχιών. Δεν χρειάζεται, δηλαδή τώρα που η μόδα μας έχει τα μπλε, τα πράσινα, τα νύχια, μαύρα, ανθρακή. Και μπορώ να ανακατέψω και διάφορες σκιές και να βγει ένα εντελώς δικό μου χρώμα. Μπορούμε να βάλουμε μέσα και γκλίντερ ακόμα. Mm-hmm. Οπότε βάζουμε εδώ μία ποσότητα περίπου. Ναι. Απλά τώρα. Πέρασε. Τώρα μπήκε το χωνάκι μέσα στο βερνίκι. Ωραία. Και άλλο χωνάκι όμως. Ωραία. Μήπως θα το βάλεις απευθείας έτσι για να το δούμε κατευθείαν με το κουταλάκι. Μπήκε αυτό μέσα στο βερνίκι. Αυτά είναι που πρέπει να τα προσέξουμε. Mm-hmm. Είχα πολύ μικρότερο χωνάκι από ό,τι έπρεπε. Ωραία. Λοιπόν, περίπου βάζουμε μία δοσολογία με το μάτι, είναι ανάλογα τι ένταση θέλουμε να βγάλουμε. Κάνουμε ένα πολύ καλό ανακάτεμα. Να, η Τζέννη μας έφερε το χωνάκι, αλλά εντάξει, το καταφέραμε εμείς. Απίστευτο. Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι όντως το βερνίκι θα βγει κανονικό. Κανονικό. Κάθε φορά θέλουμε πάρα πολύ καλό ανακάτεμα, γιατί η σκόνη θα πάει να κάτσει κάτω στο βαζάκι μας. Και έχουμε κάνει ένα πετρόλ χρώμα μεταλλιζέ που είναι πάρα πολύ μόδα και το μεταλλιζέ. Συν το ματ. Ωραία. Οπότε αυτό με όποια σκιά έχετε στο σπίτι. Ακριβώς. Κάνουμε ένα πολύ ωραίο χρώμα της επιλογής μας. Και πολλές φορές έχουμε και υπόλοιπα από σκιές που είναι έτσι μια γωνίτσα. Ακριβώς, ναι. Τι να το κάνουμε αυτό. Να. Γίνεται επιτόπου βερνίκι. Νομίζω ότι έχει λιώσει το κραγιόν. Θα το αφήσουμε να κρυώσει για να δούμε την τελική του μορφή. Και μετά αυτό θα μπορούμε με ένα πινελάκι. Με ένα πινελάκι ακόμα και σαν lip balm με το χέρι μπορούμε να το απλώσουμε. Τέλειο. Και να δώσουμε πιο ελαφριά από αυτές τις σκιές. Και αν έχουμε και μία παλέτα, μπορούμε να τα βάλουμε και μέσα στην παλέτα μας και να κάνουμε συλλογή με χρώματα. Και μπορούμε να κάνουμε και μίξη χρωμάτων. Ακριβώς. Ωραία. Τι άλλο μας έχει φέρει? Λοιπόν, ποιες είναι οι ιδιότητες που μπορούμε να φτιάξουμε μια ενυδατική κρέμα με χρώμα. Αχ, ναι, αυτό μου αρέσει πολύ. Ή με την πούδρα μας ή με το make-up μας. Το πιο σημαντικό είναι επειδή μετά το καλοκαίρι το make-up ήταν σκούρο. Και τώρα το θέλουμε λίγο πιο ανοιχτό. Έχουμε 12 μήνες ζωής, μέχρι του χρόνου θα έχει λήξει. Έχουμε βάλει εδώ πέρα το make-up. Χρειαζόμαστε μία ενυδατική κρέμα. Ναι. Τη 24 ώρα, αυτή που φοράμε σε καθημερινή βάση.
Θα την ανακατέψουμε καλά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στο χέρι μας, γιατί με τη θερμοκρασία του χεριού μας αφομοιώνεται καλύτερα. Και δηλαδή ο συνδυασμός της κρέμας με το make-up. Θα μας ανοίξει ένα τόνο το σκούρο μας make-up. Θα το αποθηκεύσουμε σε ένα βαζάκι. Φοβερό. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Είδες, είναι κάποια πράγματα που δεν τα σκέφτεσαι. Ακριβώς. Έχεις πράγματα. Και... και ανοίγουμε την ένταση και δεν πάει χαμένο. Δηλαδή μπορούμε να το ανοίξουμε από ένα τόνο που το έχω ανοίξει εγώ αυτή τη στιγμή. Έως και παραπάνω φαντάζομαι. Έως και παραπάνω. Δηλαδή όσο περισσότερη ενυδατική κρέμα του βάλω, και είναι, τόσο... και θα γίνει και το make-up μας ακόμα πιο καλό, γιατί θα είναι πλέον και full ενυδατικό. Σύντις βιταμίνης, δηλαδή έχει μέσα κολαγόνο, βιταμίνη C. Το άλλο δίπλα που έχεις φέρει τι είναι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε σιλικόνη, ναι. Μέσα μέλαιο καρύδας, ναι. Μπορούμε να πάρουμε ακόμα και σιλικόνη μαλλιών και με κερατίνη και να την προσθέσουμε λίγη σταγόνη στην ενυδατική μας κρέμα για περισσότερη θρέψη. Πώς θα δείξω κιόλας. Και ενισχύουμε την ενυδατική μας κρέμα, να το αυτήν έλεγα, περίπου με 10 σταγόνες. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό εδώ τι είναι? Eyeliner. Τι θα κάνουμε με αυτό? Λοιπόν, με το eyeliner μπορούμε να φτιάξουμε έγχρωμο eyeliner που θέλουμε. Αρκεί να το βρέξουμε μέσα σε νερό. Ναι. Θα πάρουμε τη σκιά μας. Και αφού στεγνώσει, μπορούμε να κάνουμε μία ωραιότατη λεγραμμή. Είναι καταπληκτικό. Χωρίς να δεσμευτούμε να αγοράσουμε ένα τέτοιο προϊόν. Ναι, γιατί τώρα είναι και πολλά τα χρώματα που είναι της μόδας. Δεν μπορούμε τώρα να πάρουμε eyeliner, μπλε, πράσινο, μόβ, όλα όπως τα χρώματα. Ακριβώς. Πολλές φορές δεν ξέρουμε κιόλας τι μας ταιριάζει και θέλουμε λίγο να πειραματιστούμε. Και μπορούμε να πειραματιστούμε νερό, ένα πινέλο χρειαζόμαστε, σκιά της επιλογής μας, ακόμα και σε compact να είναι η σκιά μας. Την ξύνουμε ελαφρώς. Λιγάκι, δηλαδή και την αγαπημένη σας σκιά. Ακριβώς. Μπορείτε να την κάνετε και eyeliner και πολλά. Ακριβώς. Εβίτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμο αυτό. Εγώ τώρα θα πάω να ανακυκλώσω στο σπίτι τα αγγλικά μου. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Καλή συνέχεια. Το είχες σκεφτεί εσύ ποτέ? Όχι. Και μ' άρεσε αυτό με το βερνίκι, με τη σκιούλα. Το φύλλο χρυσού λες να ανακυκλώνεται. Ήρθε η κυρία Στόγια, δεν θα πω τίποτα άλλο. Εντάξει, εφόσον δεν το είπες τόση ώρα, Στάθη μου. Ποια είναι σας... ναι, η ναι. παρουσιάστρια αυτή, η πολύ γνωστή, που αποφάσισε, δεν ξέρω τι, αν το κάνει κάθε μήνα, εν πάση περιπτώσει. 24 να... καράφια. 24 κάθε 6 μήνες, γιατί γίνεται και σαν φυσικό μπότοξ όλο αυτό. Πάντως μπορούμε να της δώσουμε, νομίζω, τον τίτλο της παρουσιάστριας 24 καραφιών. Ποια είναι, πάμε να δούμε. Περίμενε. Πριν μας το πεις, πάμε να δούμε τη φωτογραφία. Η αλήθεια είναι ότι και δύσκολα οι θεάτριες που μας πήραν τηλέφωνο δεν βρήκανε. Δεν τη βρήκανε. Δεν τη βρήκανε. Κάνει καλή δουλειά το χρυσό που τελικά φοριέται από ό,τι μπορούμε να δούμε και από τη φωτογραφία. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει έτσι. Την οποία φωτογραφία ανέβασε η ίδια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κυρία μάλλον έχει αρκετά χρήματα στον λογαριασμό της, στον τραπεζικό, για να μπορεί να δίνει και το govastileto.gr. Έκανε όλο το ρεπορτάζ και θα μας πει τώρα τι και πώς. Λοιπόν, κατάγεται από τη Βρετανία. Είναι 32, συγγνώμη, είναι 39 ετών. Σαραντάρα. Τι έκοψες εσύ, είσαι πολύ καλοσυνάτη. Είμαι. Τσακώς μερικά χρονάκια. Είναι πολύ γνωστή παρουσιάστρια, μοντέλο, TV persona. Πια όχι μοντέλο, έχει αποσυρθεί γιατί είναι και σαραντάρα, αλλά έχει περάσει και από αυτόν τον χώρο. Τώρα τις πρόσθεσες, είδατε τι κάνει, ενώ τις αφαίρεσε πρώτα μερικά χρονάκια, τώρα τις πρόσθεσε και ένα. Λίγο. Πες το. Λοιπόν, ποια είναι. Δηλαδή... Θέλετε να το πω τώρα. Είναι η Λίζα Σνόουντον. Ελάτε ρε παιδιά, από τόσο η Λίζα Σνόουντον, αυτή η πανέμορφη κυρία που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας. Και έτσι λεπερή διατηρείται μόνο με αυτές τις μάσκες χρυσού, να υποθέσω. Ή το δοκίμασα πρώτη φορά. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν μας την έκανε γνωστή. Τη φωτογραφία την ανέβασε ίδια στο προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, δεχόμενη πάρα πολλά σχόλια. Άλλα θετικά, άλλα αρνητικά, διότι μιλάμε για 1.200 ευρώ. Που νομίζω ότι ακόμα και για βρετανικά έτσι δεδομένα ακριβώς. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Να πούμε και το θετικό λίγο της... Άντε να βρούμε και ένα θετικό. Αυτή η συγκεκριμένη μάσκα από χρυσό, από φύλλα χρυσού, θεωρείται φυσικό μπότοξ. Ίσως να ήθελε να αποφύγει τον μπότοξ, το τα ενέσιμα και άμα είναι να κατέφυγε σε 200 ευρώ. Γενικά, γενικά έχει κοιμηθεί η κυρία και το έχει πει ότι έχει κοιμηθεί. Να το ξέρουμε αυτό. Ότι έχει λίγο ασφάλεια κοιμηθεί. Με τον χρόνο προφανώς η κυρία και να το πούμε η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία να πω έτσι και αυτή την. Λεπτομέρεια ότι για 3 ολόκληρα χρόνια υπήρξε παρουσιάστρια του Next Top Model της Βρετανίας και πρόσφατα συμπαρουσιάστρια πάρα πολύ γνωστού μαγκαζίνου στη Βρετανία, Capital Breakfast. Α,
σε μαγκαζίνο κι αυτή. Μέχρι σήμερα και κοστίζει ένα γρατείο. Λοιπόν, πάντως, ναι, αυτό δεν είναι προς τα κάλλητη ο πόνος, είναι προς τα κάλλητη το χρήμα. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία, μάθαμε και ποια είναι αυτή η κυρία. Πάμε να δούμε πού θα πάμε σήμερα το βράδυ και ποια ταινία θα δούμε. Κωνσταντίνος, πάμε στο πάμε σινεμά για αυτή τη βδομάδα και βλέπουμε ταινία φαντασίας που βασίζεται σε κόμικ, της Marvel. Thor, σκοτεινός κόσμος. Έχουμε λοιπόν τη δεύτερη ταινία της σειράς από τις περιπέτειες του Thor. Ο Anthony Hopkins επιστρέφει ως βασιλιάς Όντιν, ο Chris Hemsworth επιστρέφει ως Thor και η Natalie Portman ως Jane, που είναι το αντικείμενο της αγάπης του Thor. Μία αρχαία δύναμη επιστρέφει από το παρελθόν και ο πόλεμος μένεται στο Asgard, όπου ο Thor πρέπει να προασπίσει την πατρίδα του και όχι μόνο αυτή, και την αγαπημένη του, την Natalie Portman. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Θέλουμε να πάμε να δούμε το τρέιλερ. Πρόκειται και επίσης για μια πολύ εντυπωσιακή ηθοποιό. Δεν ξέρω αν κάνει φύλλα χρυσού, φύλλα έτσι από ασύνη. Δεν ξέρω πώς είναι και αυτό. Πάντως η ταινία φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη. Πάμε να τη δούμε. Some believe that before the universe there was nothing. They're wrong. There was darkness. And it has survived. I gave you my word. I would return. What's gonna happen? Hold on. Wait, what? Jane! For a reason. If we do nothing, they'll destroy us. Ask yourself, what will you sacrifice? Το soundtrack της ταινίας Kim είναι για τους λάτρεις των επικών soundtrack με χοροδίες κτλ. Και βέβαια κριτική, όπως πάντα, soundtrackbeat.gr, ο απόλυτος προορισμός για τη μουσική στο σινεμά. Ακριβώς, να πούμε και τον ιστότοπο, μην ψάχνουν Κώστας Σωτηρόπουλος και δεν βρίσκουν τίποτα. Ακριβώς εκεί θα βρουν τις ωραίες μουσικές από τις ταινίες. Παιδιά, πάμε σε διάλειμμα, πολύ μικρό, και επιστρέφουμε. Ήταν για σήμερα, τελειώσαμε. Δεν ξέρω, έτρεξε η ώρα πάρα πολύ γρήγορα και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Studio 7 για αυτές τις ωραίες έτσι, συνθέσεις που μας φτιάχνουν τη διάθεση πάντα όταν ερχόμαστε εδώ στο στούντιο και ξεκινάμε την εκπομπή μας, το Αρτόπολης, για τις ωραίες λιχουδιές. Εσάς και εσάς ασφαλώς, γιατί χωρίς εσάς εμείς δεν θα ήμασταν εδώ. Αύριο θα είμαστε στις 12 ακριβώς, παρέα σας, μαγκαζίνο Life. Σας περιμένουμε. Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η γη και η σελήνη. Οι δυο καρδιές μας δεθήκαν σε κοινή τροχιά μες στο σύμπαν. Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η γη και η σελήνη. Δυο ερωτευμένα αστέρια κάτω στου ουρανού τα αλλημέρια. Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η γη και η σελήνη. Οι δυο καρδιές μας δε φύγαν σε κοινή τροχιά μες στο σύμπαν. Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως η γη και η σελήνη. Δυο ερωτευμένα αστέρια κάτω στου ουρανού τα λιμέρια.